μεσημέρι, καλή εβδομάδα, όλα καλά, ξεκουραστήκαμε, ήταν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και αρκετά καλοκαιρινό. Πανέμορφο. Ήταν πολύ ωραία, περάσαμε. Περάσατε πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα έχει 10 Δεκάτου. Παιδιά, με αυτά και μετάλλα μέσα στον Οκτώβριο, έτσι προχωράμε πολύ δυνατά. Βέβαια, ξέρετε ποια είναι η κουβέντα, Τι θέρμανση θα έχουμε φέτος το χειμώνα. Λάμε, δεν ξέρω, εσείς κάνετε καμιά συνέλευση στις πολυκατοικίες. Γιατί γίνεται χαμός, λέει, στις πολυκατοικίες. Είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να σου πω κιόλας ότι επειδή έκανα πολλές μετακινήσεις το Σαββατοκυριακό. Σε βλέπω από το πρωί στο γραφείο πώς είσαι. Αυτό το έχω διαπιστώσει. Και λέω τελικά συμφέρει η βενζίνη. Γιατί λέω να το αλλάξω σε πετρέλαιο. Δεν συμφέρει. Παιδιά, επίσης. Έβαλα βενζίνη, περνούσα από το βενζινάδικο. Λέω: Έχω ακόμα. Κάτσε να κλείσω και το κινητό. Παιδιά, ποιος μου στέλνει μήνυμα τώρα, έχω εκπομπή. Και περνούσα από το βενζινάδικο, έβλεπα 1,98, 1,90 κάτι. Και ξαφνικά, χθες που πάω. Περίμενε. Ναι. Και ξαφνικά την ώρα πια που αποφασίζω να βάλω, 2,0 κάτι. Α, όπα λέω. Το πιάσαμε πάλι. Η κοντά της ημέρας είναι αυτό το πράγμα. Βενζίνη ή diesel. Οπότε μπαίνετε στο Μέρα Μεσημέρι κάτω Παύλα Open TV και ψηφίζετε τι προτιμάτε να ξέρουμε, να αλλάξουμε. Τώρα που είναι ακόμα νωρίς, να ξέρουμε να προνοήσουμε, ρε παιδιά, να προνοήσουμε. Τι να προνοήσουμε, αλλάξαν οι άνθρωποι, το κάνανε diesel, τώρα το diesel για πρώτη φορά πιο ψηλά για αυτήν την αμόλυβη. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το ηθικό ακμαίο, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Με αισιόδοξη σκέψη. Πάντα αισιόδοξη. Έτσι και θετική διάθεση. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα και δεν ξέρω αν και αυτή η πρώτη είδηση που έχουμε εδώ να δείξουμε την εικόνα από τον Πειραιά, το μετρό έφτασε εκεί. Έδωσε και κάποια χαρά, ρε παιδί μου, στους Πειραιώτες. Καλωρίζει. Λοιπόν, καιρός ήταν. Λοιπόν, έγιναν και τα εγγένεια νωρίτερα και αυτή την ώρα, λέει, αναμένεται, πήγε, έφτασε, αρχίζει, ξεκινάει το πρώτο δρομολόγιο. Τρεις σταθμοί και το θέμα είναι ότι σίγουρα όλο αυτό θα δώσει και κάποια λύση σημαντική και στο κυκλοφοριακό εκεί και λιγότερα γιοταχοί θα κυκλοφορούν. Βέβαια, επειδή έχουμε και Πειραιώτες εδώ μέσα στο σταθμό συναδέλφους και κάναμε μια κουβέντα εδώ στους διαδρόμους, το θέμα είναι πού θα παρκάρουν και αυτοί οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους για να πάρουν το μετρό. Γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά προβληματίζει. Άρα μάλλον βολεύει. Έχει μόνο, λέει, ιδιωτικά πάρκινγκ. Δεν έχουν κάποια πρόβλεψη. Δεν ξέρω, δεν είμαι από τον Πειραιά. Λέω ότι μου μετέφεραν τώρα, ότι ωραίο και το θέλουμε. Και επίσης θα δώσει και μεγάλη λύση και για το κομμάτι του τουρισμού, γιατί συνδέεται άμεσα τώρα ο Πειραιάς με το λιμάνι, αεροδρόμιο σε λιγότερο από μία ώρα. Ναι, 55 λεπτά. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί ευκολότερα, αν και υπήρχε ο ηλεκτρικός, που βέβαια καθυστερούσε λίγο περισσότερο ο κόσμος να φτάσει. Και νομίζω κάνανε και αλλαγές και εκεί ήταν ένα μπέρδεμα. Ισχύει. Ναι. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε, είναι σίγουρα μια ανάσα και ένα συμπαντικό έργο. Τώρα, φαίνεται ότι αυτή η έκρηξη στη γέφυρα του Κιέβου έχει δώσει και έχει φέρει ήδη αντίπεινα. Βέβαια, σήμερα είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας. Αλλά παρόλα αυτά, από τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κίεβο συγκλονίζεται και όχι μόνο. Πολλές πόλεις της Ουκρανίας που δέχονται παράζα επιθέσεων με πυράβλους. Και από ό,τι μιλάμε με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και έχουμε ρεπορτάζ και θα το έχουμε και αυτό και πιο αναλυτικά ενδεχομένως αύριο. Το θέμα είναι ότι σήμερα στην ώρα αυτή που επέλεξαν να γίνουν οι επιθέσεις ήταν ώρα αιχμής. Mm-hmm. Και από εκεί που οι άνθρωποι, εντάξει, άκουγαν τις σιρήνες και όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξανάζησαν τέτοιες σκηνές με αμάχους νεκρούς, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, τραυματίες, σε ώρα αιχμής πήγαιναν στη δουλειά τους και υπάρχει και μια αντίδραση που κάνει έτσι μια κοπέλα η οποία δείχνει την αντίδρασή της εκείνη την ώρα που ακούει την επίθεση και τον πύραυλο να πέφτει. Δεν ξέρω αν το έχουμε να το δείξουμε. Λοιπόν, για να το δούμε έτσι. Ένα κορίτσι είναι αυτό, το οποίο συγκλονίζεται και σοκαρίζεται εκείνη την ώρα από τις εκρήξεις, ξαναλέμε, εδώ, στο κέντρο του Κιέβου. Κανονικά έχει και ένα ήχο. Λοιπόν, προχωράμε και θα επανέλθουμε στο θέμα βεβαίως πιο αναλυτικά στη συνέχεια στο κομμάτι του Φίβου στην ειδησιογραφία.
Πάμε λίγο παρακάτω λοιπόν να δούμε και τι έγινε στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, διότι υπήρχαν τεράστιες, λέει, ουρές στα βενζινάδικα, όπου η αναμονή μπορεί και να ξεπερνούσε τις 2 ώρες, διότι υπάρχει απεργία στα δηληστήρια στην Γαλλία και αυτό φέρνει αυτές τις σκηνές, λέει, χάους και οργής για τους οδηγούς που περίμεναν πάρα πολύ ώρα για ανεφοδιασμό. Κάποιοι μάλιστα κατέφυγαν, πέρασαν και τα σύνορα και κατέφυγαν στο Βέλγιο για να μπορέσουν να βάλουν βενζίνη. Το 1/3 των βενζινάδικων είχε πρόβλημα. Ναι, ταλαιπωρούνται που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και με το ότι έχουν αυξηθεί τα καύσιμα. Και συμβαίνει τώρα αυτό. Είναι διπλό χτύπημα. Και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πας να κάνεις ούτε τη δουλειά σου, που είναι η καθημερινότητά σου πια. Αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή να κάτσεις 2 ώρες στην ουρά για να βάλεις βενζίνη για να μετακινηθείς. 2 ώρες στην ουρά, ναι. Αυτά συμβαίνουν στην Γαλλία. Και εντωμεταξύ, αν πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πιο χαριτωμένο, αλλά έγινε μια παρέλαση των σκυλιών ράτσας κόργι, τα αγαπημένα της Βασίλισσας. Έτσι, σαν μια ένδειξη αφοσίωσης, όχι μάλλον, έτσι, τίμησαν με έναν τρόπο οι ιδιοκτήτες των σκυλιών αυτών, το χαμό της Ελισάβετ, που είχε μια αφοσίωση σε αυτή την ράτσα. Έκαναν μια παρέλαση μπροστά από το Buckingham. Είναι κάτι καινοτόμο. Παιδιά, αυτά τα σκυλάκια. Παρέλαση τέτοια. Θυμάστε που τα παρουσιάσαμε κι εμείς εδώ, αν τα έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν το περίμενα ότι αυτά είναι κυνηγόσκυλα. Με τόσο κοντά ποδαράκια. Είναι κυνηγόσκυλα αυτή η ράτσα. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό έμαθα από εκείνο εκεί. Τη σύνδεση που κάναμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι, μαζί της η Βασίλισσα στο κυνήγι όταν πήγαινε. Ναι. Πάνω από 30, λέει, τέτοια σκυλάκια είχε η Βασίλισσα στη διάρκεια της ζωής της. Λοιπόν. Θα ανέβετε λίγο ή η Δευτέρα έχει ρίξει εδώ. Όλα λόγια είστε. Δημοσθένη, κάνε κάτι. Καλά, είμαστε ανεβασμένοι. Έλα. Στο κατάμι για μετά. Ακριβώς. Έχουμε και top 10 σήμερα, έτσι μην το ξεχνάμε. Τα πάντα έχουμε. Όχι μόνο top 10, αλλά για του λόγου το αλήθες. Δείτε τι ακολουθεί. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Στον ανακριτή αυτήν την ώρα, 53χρονος, που κατηγορείται ότι βίασε και εξέδιδε 12χρονο κορίτσι στον Κολωνό. Δείτε όλο το ρεπορτάζ με απευθείας συνδέσεις. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και πώς περιορίζει ατομικές ελευθερίες. Τι προβλέπει ο νόμος για όποιον χαιρετάει ναζιστικά στην Ελλάδα. Οι εκκλησίες σβήνουν τους πολυελαίους για να κάνουν οικονομία και να δώσουν το παράδειγμα στους πολίτες. Δείτε όσα λέει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Ράλι τιμών στα καύσιμα. Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Πάμε στο Ελσαλβαδόρ για να γνωρίσουμε τον Γιάννη Σλίμαν που ανακαινίζει σχολεία στην Αφρική. Στο top 10 της ημέρας γνωρίστε τον μαραθωνοδρόμο που έτρεξε με έναν ανανά στο κεφάλι του. Που υιοθετούν ελαιόδεντρα Γάλλοι, Γερμανοί και Αυστριακοί. Σαν σήμερα, σε ηλικία 47 ετών, φεύγει από τη ζωή Edith Piaf, ο ανεκπλήρωτος έρωτας με τον Δημήτρη Χόρν, αλλά και ο γάμος της με γνωστό κομμωτή. Και ο Κωνσταντίνος Ντάφλος μας ταξιδεύει ζωντανά στα 60's και μας κερνάει καφέ στη Χόβολη μέσα από έναν σταθμό αυτοκινήτων. Εδώ είμαστε λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Πρώτα όμως να ξεκινήσουμε, Φίβο, με αυτή την υπόθεση με το βιασμό της 12χρονης από τον 53χρονο στον Κολωνό σε πόλια και μάλιστα την εξέδιδε το κορίτσι, έτσι όπως φαίνεται από την καταγγελία. Και η μητέρα της. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία Μάριον, ζούσε έναν απόλυτο εφιάλτη για 4 μήνες η 12χρονη κοπέλα στα χέρια του 53χρονου, καθώς όχι μόνο τη βίαζε, αλλά την εξέδιδε και επιπληρωμή σε άλλους άνδρες ηλικίας 30 έως 50 ετών. Μάλιστα, σύμφωνα, Μάριον, με τις έρευνες. Βλέπουμε πλάνα αυτή τη στιγμή, με συγχωρείς, Φίβο, από την είσοδο του 53χρονου και του 42χρονου φίλου του, όπως φαίνεται, που επίσης φέρεται ως πελάτης της 12χρονης σήμερα στην Ευελπίδων. Έχουμε και τον αγαπητό Ταγκαλή εκεί, τον συνάδελφο, να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και θα μιλήσουμε αμέσως και με την κυρία Ασπασία Ταραχοπούλου, η οποία είναι η δικηγόρος της 12χρονης. Φίβο, να ολοκληρώσουμε λίγο, Μάριον, το story. Ένα τρομακτικό στοιχείο είναι πως σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες προκύπτει πως οι υποψήφοι πελάτες ήταν τουλάχιστον 213 άτομα, ενώ η 12χρονη έχει καταγγείλει πως την έχουν βιάσει τουλάχιστον 10 και μιλάμε για ένα διάστημα 4 μηνών.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Να πω την καλησπέρα μου στην δικηγόρο της οικογένειας της 12χρονης, την κυρία Ταραχοπούλου, και την ευχαριστούμε πολύ που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μισό λεπτό λοιπόν, κυρία Ταραχοπούλου, να μας πει ο συνάδελφος τι συνέβη λίγο νωρίτερα στην Ευελπίδων. Έλα, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι, Μάριο. Με αστραπιαίες κινήσεις έφτασαν εδώ στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι λίγο πριν τη μία. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί σχεδόν τρέχοντας τους οδήγησαν μέσα στο κτίριο. Επιπλέον, να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχεται τις κατηγορίες, καθώς ισχυρίζεται ότι η 12χρονη του έστελνε βίντεο και φωτογραφίες για να τον εκβιάσει. Να πούμε ότι αυτή λίγο πριν αυτό από λίγα λεπτά. Έχει δικηγόρο 53χρονος. Ορίστηκε Όχι, δικηγόρος. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει οριστεί κάποιος δικηγόρος από την πλευρά του κατηγορούμενου. Και να πούμε ότι πριν λίγα λεπτά οι δύο κατηγορούμενοι έφυγαν ξανά με πολύ γρήγορες κινήσεις από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ναι, καθώς έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν. Μάλιστα. Υπήρχε κόσμος εκεί. Πώς ήταν το κλίμα, αγαπητέ, μπορείς να μας μεταφέρεις? Γιατί αυτό τώρα, αυτές οι κατηγορίες και αυτή η καταγγελία, συζητάμε για ένα πολύ άγριο έγκλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Οι αστυνομικοί, ίσως για να προφυλάξουν και τους δημοσιογράφους και τον κόσμο που ήταν εδώ πέρα, οδήγησαν με πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Ναι. Ωστόσο, δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο. Πήραν προθεσμία λοιπόν για να απολογηθούν. Όλη αυτή η διαδικασία, μαθαίνουμε, αγαπητέ, ότι κράτησε πολύ λίγο. Όλα έγιναν γρήγορα. Ναι, οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν εδώ στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο πριν τη μία και λίγο πριν τις δύο τους οδήγησαν εκτός αίθουσας, δηλαδή αφού πήραν προθεσμία. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή αγαπητές, περίπου μία ώρα κράτησε. Αγαπητές, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα από την αστυνομία. Πάω όμως πρώτα στη δικηγόρο, στην κυρία Ταραχοπούλου. Κυρία Ταραχοπούλου, θα σας το πω έτσι όπως πραγματικά το αισθάνομαι. Αντιμετωπίζουμε και είμαστε μπροστά καθημερινά σε πάρα πολλές υποθέσεις αστυνομικού δελτίου. Mm-hmm. Όμως αυτή εδώ η συγκεκριμένη ιστορία με τη 12χρονη, έτσι όπως προκύπτει από τις λεπτομέρειες που βγαίνουν και μαθαίνουμε, δεν ξέρω, σηκώνεται η τρίχα του κάθε ανθρώπου, κυρία Ταραχοπούλου. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλάσκα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να τελειώσετε μαζί μου πρώτα. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι στον ανακριτή αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Βεβαίως, κυρία Ταραχοπούλου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δήλωσα παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για λογαριασμό των γονιών στην κυρία ανακρίτρια. Η υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της ανάκρισης και είναι μυστική. Τώρα θα πάρω τα αντίγραφα της δικογραφίας. Έχω ακούσει δημοσιογραφικά, βέβαια, δεν έχω δει τι έχει πει ο κατηγορούμενος. Αρνείται τις κατηγορίες, κυρία Ταραχοπούλου, και μάλιστα λέει κιόλας. Κάνει λόγο για μία πλεκτάνη, ναι, ότι δηλαδή έστησε την υπόθεση αυτή η ίδια η 12χρονη για να τον εκβιάσει. Ναι, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία από ό,τι ξέρω από την έρευνα που γινόταν από το ανηλίκον. Ξέρω ότι η υπόθεση έχει δεθεί καλά, δεν έχω δει τη δικογραφία, επαναλαμβάνω. Θεωρώ όμως ότι τα στοιχεία που υπάρχουν είναι τέτοια για τα οποία δεν θα έχει να πει τίποτα ο κατηγορούμενος. Κυρία Ταραχοπούλου, θέλω να ρωτήσω πώς είναι το κορίτσι. Είναι ένα 12χρονο, είναι παιδί. Μιλάμε είναι για ένα παιδί. Είναι παιδί. Και πάνω απ' όλα προέχει η προστασία του, έτσι. Δηλαδή πρέπει η υπόλοιπη κοινωνία να προστατεύσει το κορίτσι αυτό. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε όμως κι εσείς, διότι στέλνετε συνέχεια τα κανάλια και στη γειτονιά και στην περιοχή. Όχι, δεν έχουμε στείλει πραγματικά, κυρία Ταραχοπούλου. Έχουμε αποφύγει οτιδήποτε έχει να κάνει που θα φωτογράφιζε το κορίτσι, την οικογένεια και όλα αυτά. Δεν, πραγματικά είναι θέση μας. Και στο μαγαζί του συγκεκριμένου που στέλνετε τα κανάλια, ξέρει ο κόσμος και η γειτονιά ποιο παιδάκι πήγαινε εκεί για να βοηθήσει. Και έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Πιστέψτε μας όχι από εδώ, κυρία Ταραχοπούλου. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να σεβαστούμε όλοι, διότι είναι ένα παιδί που προφανώς τώρα είναι και στη διαδικασία. Πάει σχολείο, έτσι δεν είναι? Φυσικά πάει σχολείο. Λοιπόν, πάει σχολείο. Και πώς μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτό και φαντάζομαι και πώς θα νιώθει. Και εκείνη και η οικογένειά της. Είναι και πάρα πολλά αδέλφια σε αυτή την οικογένεια. 8 αδέλφια είναι. Έχει, όπως καταλαβαίνετε, το μέλλον αυτού του παιδιού έχει καταστραφεί, έχει χαθεί η αθωότητά της. Θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλα τα κανάλια, σε όλους τους δημοσιογράφους,
να αποφύγουν οτιδήποτε έχει να κάνει με την έκθεση αυτού του παιδιού στη δημοσιότητα. Έμαθα τώρα, μου είπανε κιόλας, δεν ξέρω, δεν το έχω δει εγώ, ότι βγήκε κάπου σε κάποιο δίκτυο, βγήκε και μια φωτογραφία του παιδιού. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια αυτό. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Κύριε Ταραχοπούλου, τι να σας πω εγώ, εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Σας λέμε όμως από τη δική μας την πλευρά ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός και στήριξη. Και να σας πω κάτι, θα ήθελα την άποψή σας σε αυτό και από την εμπειρία σας. Και θα περάσω και στον κύριο Μπαλάσκα. Επειδή αυτός ο άνθρωπος, ο 53χρονος, ο οποίος κατηγορείται, παρουσίαζε ένα προφίλ του χριστιανού, του υπεράνω κάθε υποψίας, με φωτογραφίες στα προφίλ του, με πολιτικούς, με εκπροσώπους της Εκκλησίας. Όλο αυτό είναι αυτό που μετά λέει ο κόσμος, πέσαμε από τα σύννεφα. Και ενώ και υπάρχει και κάτι άλλο που θέλουμε να θίξουμε, ότι υπήρχαν και τόσοι εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι για ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Ακριβώς. Κυρία Μιχελιδάκη, εσείς ως έμπειρη δημοσιογράφος ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε τέτοιες υποθέσεις και είναι κατηγορούμενοι σε τέτοιες υποθέσεις είναι υπεράνω πάσης υποψίας, έτσι. Συνήθως είναι από το συγγενικό, από το κοντινό περιβάλλον, από το φιλικό του παιδιού και είναι άνθρωποι που είναι υπεράνω υποψίας. Δεν πάει κανενός στο μυαλό του δηλαδή ότι αυτός μπορεί να κάνει. Δεν έχει αυτό. Καμία σχέση η κοινωνική τάξη ή η καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Ο βιαστής είναι βιαστής και ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Η μητέρα, κυρία Ταραχοπούλου, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε μόλις έμαθε το τι συνέβη, πήγε κατευθείαν και έκανε την καταγγελία στην αστυνομία. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον είχε υποψιαστεί ποτέ? Όχι, δεν τον είχε υποψιαστεί. Δεν μπορούσε να τον υποψιαστεί. Ναι. Και πράγματι, όπως το είπατε, η μητέρα αμέσως μόλις έμαθε, και μάλιστα αυτό θα το πω γιατί έχει κυκλοφορήσει, το παιδί ήταν διακοπές, έφερε το παιδί με τις βαλίτσες και πήγε κατευθείαν στο ανηλίκον και έκανε την καταγγελία. Αυτή τη στιγμή η μικρή έχει κάποια υποστήριξη ψυχολόγου? Αυτή τη στιγμή το παιδί δεν έχει καμιά υποστήριξη και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχουν εμφανιστεί κάποια από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, αλλά δεν έχει εμφανιστεί καθόλου μέχρι στιγμής παιδοψυχολόγος. Που πρέπει να φροντίσει και για αυτό το παιδί και για τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Προφανώς. Εγώ έχω κάνει κάποιες ενέργειες από ανεξάρτητους φορείς άλλους να βρω ψυχολόγο για το παιδί. Μάλιστα. Κυρία Ταραχοπούλου. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ψυχολογική υποστήριξη. Μάλιστα. Κυρία Ταραχοπούλου. Αυτό είναι και μία έλλειψη του κοινωνικού κράτους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί από τη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό, από τη στιγμή που το παιδί αυτό έγινε η καταγγελία γι' αυτό, θα έπρεπε να υπάρξει κάποια δομή, κάποιος φορέας, ο οποίος να ασχοληθεί με αυτό το παιδί. Είναι ανατριχιαστικά όλα αυτά, δηλαδή το πώς εκμεταλλεύτηκε αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας ένα 12χρονο παιδί, δημιουργώντας όλο αυτό το κύκλωμα που δεν ξέρω και πού αλλού θα οδηγήσει. Και τώρα θα τα ρωτήσω και στον κύριο Παλάσκα, πού βρίσκονται οι έρευνες, κυρία Ταραχοπούλου. Είχε στήσει ένα ιστό γύρω από αυτό το κοριτσάκι, ανέβαζε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ένα πελατολόγιο, και ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν έχει μείνει και σε αυτή την... Υπήρξε θύμα μόνο οι 12χρονοι ή υπάρχουν υπόνοιες ότι ήρθε και άλλα παιδιά θύματα? Πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα δει η ανάκριση. Δεν μπορώ να πω κάτι επί της ουσίας. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα κριθούν από την κυρία Εισαγγελέα, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Θα το διερευνήσει το θέμα. Ναι. Και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ταραχοπούλου. Κύριε Μπαλάσκα, έχουμε διάφορες ερωτήσεις εδώ. Πού οδηγούνται τώρα οι έρευνες, σε ποιο στάδιο είναι και πώς φτάσαμε στη σύλληψη, πού φτάσατε στη σύλληψη στην ελληνική αστυνομία. Πρώτα όμως θα ήθελα να ακούσουμε τη μητέρα της 12χρονης, έτσι την πρώτη της αντίδρασης. Πάμε παρακαλώ. Εγώ θα τον σκοτώσω. Εγώ, αν γίνει κάτι και αυτός ο άνθρωπος βγει έξω ελεύθερος, γιατί έχει κόσμο να τον καλύψει, εγώ όμως η ίδια θα τον εθάψω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά του, ούτε αποζημίωση θέλω να πάρω, ούτε με βοηθούσε όπως πήγε και είπε. Λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα, δεν ξέρω αν είναι από τις πιο σκληρές περιπτώσεις που έχουμε ακούσει, κύριε Μπαλάσκα, αυτή τη στιγμή. Όχι. Η υπόθεση αυτής της 12χρονης. Είναι πάντως ένα πολύ άγριο έγκλημα αυτό.
δεν είναι από τις πιο σκληρές, είναι όμως από αυτές οι οποίες κοινωνικά καταδεικνύουν το ότι μπορεί δίπλα μας, μπορεί μέσα στο σπίτι μας, μπορεί μέσα στην καρδιά μας να υπάρχουν άνθρωποι όπου κατά βάση και κατ' ουσίαν είναι τέρα. Ξέρετε γιατί το λέω, κανένας. Γιατί το λέω από την άποψη του ότι εδώ αποκαλύπτεται ότι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και για τον 53χρονο αλλά και για τους άλλους που ουσιαστικά, όπως καταγγέλλεται, ήταν πελάτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οικογενειάρχες, μπορεί να ζουν δίπλα μας, μπορεί να έχουν ένα προφίλ το οποίο δεν τους υποψιάζεται κανείς. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό, πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρό για την κοινωνικά κοινωνία. Ναι. Κοινωνικά ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεράνω υποψίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε ότι θέλει να βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, όπως ήταν οι ηθοποιοί, μέσω της κυρίας Φόνσους, ένας ψάλτης, άνθρωπος της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλούς φίλους, ένας άνθρωπος όπου έβλεπε ένα σημαίνον πρόσωπο έτρεχε αμέσως να φωτογραφηθεί μαζί του. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος αποδείχθηκε ότι ήταν ένα άνθρωπο. Έκτιζε το προφίλ του, κύριε Μπαλάσκα, ή ήταν Dr. Jekyll και Hyde, δηλαδή, ή είχε και το ένα προφίλ και το άλλο, ή έκτιζε απλώς αυτό το προφίλ για να καλύψει τον πραγματικό του εαυτό. Αυτό το ρώτησε και ένας συνάδελφος και δεν απάντησε. Ήταν αυτό που λέτε, ένα Jekyll και Hyde, δηλαδή μια πολύ διχασμένη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με μεγάλες κακουργηματικές εξάρσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με το βιασμό, τον άγριο βιασμό ενός πολύ μικρού παιδιού, ακόμα και εντός του καταστήματός της, μέσα στο μαγαζί του. Ένα παιδί το οποίο το εκμεταλλεύονταν, ένα παιδί το οποίο δεν είχε κλείσει καν τα 13 του χρόνια. Υπό την απειλή όπλου ισχύει αυτό που διαβάζουμε, κύριε Μπαλάσκα, ότι υπό την απειλή όπλου τη βίασε. Βρήκαμε 2 πιστόλια. Βρήκαμε πάνω από 600 σφαίρες. Βρήκαμε 21 μαχαίρια. Βρήκαμε πολεμικές ξυφολόκες φωνικού τύπου. Λοιπόν, όλα αυτά τα βρήκαμε στο σπίτι του. Κύριε Μπαλάσκα, το ερώτημα τώρα είναι εάν ο άνθρωπος αυτός είχε συνεργούς, πρώτον. Δεύτερον, εάν πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Και τρίτον, ποιοι ήταν αυτοί οι βιαστές. Αυτά τα τουλάχιστον 10 άτομα που βίασαν το κοριτσάκι αυτό. Επιτρέψτε μου. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν οι ειδικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας ενημερώθηκαν από το συγγενικό περιβάλλον της μικρής κοπέλας, της ανήλικης, αμέσως δράσαμε. Βεβαίως υπάρχουν και ηχογραφημένα, βεβαίως υπάρχουν και τα βίντεο, βεβαίως υπάρχουν και οι μαρτυρίες, βεβαίως υπήρξε και ένας από τους καλούς εντός εισαγωγικών πελάτες, όπως είναι ο 42χρονος, ο οποίος σήμερα προσήχθη. Βεβαίως βρήκαμε πελατολόγιο που είχε πάνω από 100 ονόματα ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν στη λίστα και βεβαίως όλα αυτά και άλλα που δεν μπορούμε να πούμε. Γνώριζαν, κύριε Μπαλάσκα, ότι το κορίτσι ήταν 12 ετών. Βεβαίως, το γνώριζαν. Διότι ή την παρουσίαζε ως μεγαλύτερη. Γνώριζε. Σίγουρα ανήλικη, βέβαια. Ναι, ελάτε. Γνώρισε ότι ήταν 12 χρονών, διότι πρώτα απ' όλα διατηρούσε σχέσεις καλές φιλικές και εργασιακές με τη μητέρα της, η οποία δούλευε στο μαγαζί του, στην επιχείρησή του, και πολλές φορές και με την θέληση της μαμάς πήγαινε και το παιδάκι στο μαγαζί να δουλέψει, να βοηθήσει. Αλλά πού να πάει στο μυαλό του καθενός ότι αυτός ο άρρωστος άνθρωπος έβαζε τα χέρια του επάνω το αθώο κορμάκι ενός 12χρονου παιδιού. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπε και η δικηγόρος και πολύ καλά τα είπε, είναι πάρα πολύ καλά δεμένη η υπόθεση όσον αφορά τις ενοχές του. Και αφήστε με να πω κάτι για το διατάφτα. Ναι. Μόνο και μόνο που υπήρχε ερωτική συνέβρεση με βία πάνω σε ένα 12χρονο παιδί, καταλαβαίνετε ότι όλα τα άλλα είναι επικουρικά. Μόνο και μόνο που το έκανε αυτό είναι από τις σοβαρότερες κακουργηματικές πράξεις, καταλαβαίνετε, διότι πλέον αυτό δεν το ανέχεται ούτε η ποινική δικονομία, δεν το ανέχεται ούτε η κοινωνία, δεν το ανέχεται κανένα. Μόνο και μόνο από αυτό χαρακτηρίζεται ανθρωπόμονο τέρας και κακούργος αυτός ο κύριος. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μπαλάσκα, για τους άλλους 200 κάτι που περίμεναν, όπως λέτε εσείς στην σειρά, που είχαν δείξει το ενδιαφέρον μέσα από όλες αυτές τις σελίδες και που προμόταρε ουσιαστικά το παιδί, όπως φαίνεται, ναι, μέσα από το διαδίκτυο στους πελάτες, αυτοί θα εντοπιστούν.
Δεν σταμάτησε η έρευνα. Συνεχίζεται η έρευνα. Αυτοί πήραν μια προθεσμία όπως κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης. Εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνα, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν υπάρχουν συνεργοί, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον βοηθούσαν, εάν υπάρχουν και άλλα παιδάκια που έχουν τραβήξει τα ίδια στο παρελθόν. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνά μας και να καταθεθεί στο φάκελο που θα καταθέσουμε στην Εισαγγελία Αθηνών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι στις επόμενες μέρες θα επανέλθουμε στο θέμα. Mm-hmm. Ξαναλέω, με όλο το σεβασμό απέναντι στην οικογένεια και στη 12χρονη. Από τη δική μας την πλευρά εδώ δεν υπάρχει περίπτωση ούτε φωτογραφίες, ούτε συνεργεία στη γειτονιά, ούτε τίποτα που να φωτογραφίζει αυτό το παιδί που πρέπει με έναν τρόπο, που πρέπει να στηρίξει και η πολιτεία και να δώσει αυτή τη στιγμή τη ψυχολογική, τη στήριξη από ψυχολόγο, όχι μόνο στο 12χρονη, αλλά και σε όλη την οικογένεια, πώς να κλείσει τις πληγές και να προχωρήσει σιγά-σιγά τα βήματά της στην ζωή. Δεν το βάζει στο μυαλό μου, αλήθεια. Δεν το επαναλαμβάνω και το ξαναπαναλαμβάνω. 12 χρονών παιδί, 12 χρονών παιδί. Λοιπόν, φίβο μου, πάμε να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη, διότι είδαμε προσφάτως τι είχαμε και στην Ιταλία με το αποτέλεσμα και τη Μελόνι που ετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός με όλες αυτές, αυτό το νέο το ξεκίνημά της από το φασιστικό φασιστική νεολαία. Το έχει παραδεχτεί από μόνη της, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση. Έχουμε και την περίπτωση του Όρμπαν, έχουμε και τη Σουηδία. Και τη Σουηδία στιγμή πρόσφατα που έλαβε το 20%, έχουμε τη Λεπέν. Στη χώρα μας είχαμε τη Χρυσή Αυγή για 7 χρόνια στο Κοινοβούλιο. Είναι τα τελευταία χρόνια, νομίζω, υπάρχει μια πολύ ανησυχητική άνοδος λαϊκίστικων και ακροδεξιών μορφωμάτων που προκαλούν τεράστια ανησυχία. Επίσης, το πολύ περίεργο είναι, και απευθύνομαι τώρα εδώ και κοιτάω εδώ τους συναδέλφους, γιατί εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν άκουσα και όταν διάβαζα ότι γενικότερα στον πλανήτη το κομμάτι δημοκρατία, που το θεωρούμε όλοι ότι σε δημοκρατίες ζούμε, και όμως οι λιγότεροι από τους μισούς κατοίκους του πλανήτη έχουν δημοκρατία και ουσιαστική δημοκρατία, Φίβο, έχει ένα ποσοστό της τάξης 6,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, Μάριον, έτσι, απολαμβάνει την πλήρη δημοκρατία. Πλήρη δημοκρατία, γιατί κάποια άλλα είναι λίγο υβριδικά. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε στη συνέχεια, αφού δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο και την παρέμβαση του κυρίου Συρίγου που έχετε ετοιμάσει, συνολικά για αυτό που παρατηρούμε και τι το προκαλεί. Και η Ευρώπη με ένα ανησυχεί, αλλά και η Ευρώπη έχει τις ευθύνες, γιατί σίγουρα, οι πολιτικές δημιουργούν και ευρωσκεπτικισμό και όλα αυτά τα εθνικιστικά που μετά καταλήγουν σε ακροδεξιά κόμματα. Θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, ο οποίος είναι βεβαίως ο πρόεδρος του Ιδρυτικού Συλλόγου Αθηνών και έκανε και την παρέμβαση προσφάτως στην δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου εκεί είχαμε τον ναζιστικό χαιρετισμό του δικηγόρου του Λαγού. Κωνσταντίνου Πλεύρη για δεύτερη φορά. Ακριβώς. Έχουμε τον κύριο Βερβεσό να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μιχαλιδάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Θα επιστρέψουμε αμέσως, μόλις παρακολουθήσουμε παρέα το βίντεο, για να το σχολιάσουμε και το συζητήσουμε. Πάμε. Δημοκρατία. Ένα πολίτευμα που θεωρούμε δεδομένο στον δυτικό κόσμο, αλλά για πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως αποτελεί είτε μια φαντασίωση, είτε απλά μια άγνωστη λέξη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Economist Intelligence Unit για το 2021, περισσότερο από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απολυταρχικά καθεστώτα, ενώ μόλις το 6,4% απολαμβάνει πλήρη δημοκρατία. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου χαρακτηρίζονται είτε ως προβληματικές δημοκρατίες, είτε ως υβριδικά καθεστώτα, με τα θεμελιώδη δικαιώματα να τίθενται συνεχώς υπό αμφισβήτηση. Στον πάτο βρίσκονται χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, το Αφγανιστάν, η Κίνα και κράτη της Αφρικής, ενώ χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε διαρκή ελεύθερη πτώση. Ο Πούτιν ονειρεύεται τη Ρωσική Αυτοκρατορία, ο Ερντογάν ονειρεύεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Στον αντίποδα, οι σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να φιγουράρουν στις κορυφαίες θέσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε την άνοδο λαϊκίστικων και ακροδεξιών μορφωμάτων ακόμη και σε χώρες όπως η Σουηδία, όπου το αντιμεταναστευτικό ακροδεξιό κόμμα έλαβε το 20% των ψήφων στις πρόσφατες εκλογές. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και η μάχη για τη δημοκρατία είναι μια διαρκής καθημερινή μάχη. Πρόσφατα είχαμε στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, την εκλογή της Τζόρτζια Μελόνι, μιας δηλωμένης υποστηρίκτριας του Μουσολίνι, ενώ ο Όρμπαν της Ουγγαρίας συνεχίζει να απειλεί το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Στη χώρα μας, η παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2012 έως το 2019 αποτέλεσε το πιο πρόσφατο πλήγμα της δημοκρατίας μας, ενώ ζητήματα όπως η ελευθερία του τύπου παραμένουν διαχρονικά. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το απάβγασμα του φιλελευθερισμού παγκοσμίως, μετρούν ακόμη τις πληγές τους από την περίοδο Τραμπ, που έθεσε υπό αμφισβήτηση θεμελιώδη δικαιώματα όπως εκείνο των αμβλώσεων. Το ερώτημα είναι εάν οι λαοί μπορούν να ανατρέψουν τα πολιταρχικά καθεστώτα που καταπατούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατρέψει τέτοια αυταρχικά καθεστώτα, διότι οι αυταρχικοί ηγέτες έχουν την επιθυμία να διαλύσουν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με φυσική εξόντωση, τους αντιπάλους τους. Τον τελευταίο μήνα, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία την γυναικεία εξέγερση που λαμβάνει η χώρα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ένα πολυταρχικό και θεοκρατικό καθεστώς, στο οποίο ο όρος δημοκρατία χρησιμοποιείται μονάχα κατ' επίφαση. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή στο Ιράν δείχνουν να είναι απομονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες έχουν κοινωνική υποστήριξη, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τους κανόνες που έχει θέσει το θεοκρατικό καθεστώς. Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, παρακολουθήσαμε μαζί το πολύ ωραίο βίντεο που μας έφτιαξε ο Φίβος ο Παπαδάκης. Προβληματίζονται όλοι. Προβληματίζονται, λέει, και οι Βρυξέλλες. Τι θα γίνει και αν στην Ιταλία, που είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη, έχουμε ακροδεξιά κυβέρνηση. Απ' την άλλη, όμως, τι οδηγεί σε όλα αυτά και γιατί ένα μεγάλο. Γιατί είναι εκλεγμένοι. Οι πολίτες το έχουν. Στις κάλπες το αποφάσισαν, κύριε Βερβεσέ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη που οδηγεί μεγαλύτερες κομμάτια του πληθυσμού στη φτωχοποίηση ή στην περιθωριοποίηση, σε συνδυασμό με τα έντονα μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία έχουν δει την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, τα οποία οδηγούν μεγαλύτερες αντιδράσεις, κυρίως συγκλονίζουν τα αντανακλαστικά, τα συντηρητικά ενός μέσου Ευρωπαίου πολίτη, οδηγούν σε φαινόμενα, ας το πούμε, ευρωσκεπτικισμού που τελευταία εκδηλώνονται και με φαινόμενα εφηβικών κέντρων δυνάμεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για αυτό που έχει συμβεί, γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να απαντήσει πιστικά στα προβλήματα της μεσαίας και της κατώτερης κοινωνικής κατηγορίας του πληθυσμού και δεν μπόρεσε να απαντήσει πιστικά στο μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού, το οποίο μεταξύ μας πολλές φορές και οι ίδιες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν με τους πολέμους, οι οποίοι άνοιξαν στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Κύριε Βερβεσέ, να σας το πω πολύ απλά. Σε αυτή τη φάση, σε αυτό το χειμώνα που από παντού έρχονται τα μηνύματα, ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Πώς θα τα βγάλει πέρα, ποια είναι, θα είναι το ρεύμα, τι θα κάνει με τα καύσιμα. Ακρίβεια και όλο παντού, αυτό το πράγμα. Παντού. Οι αποφάσεις που παίρνονται, αν νιώθει ο κόσμος ότι οι αποφάσεις είναι κοντά στον άνθρωπο και όχι στους αριθμούς. Όταν τελευταία ζήσαμε το φαινόμενο της ακρίβειας ενέργειας και διαπιστώσαμε όλοι ότι υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβόητο χρηματιστήριο ενέργειας, όπου τελικά το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό έχει καταντήσει να είναι εμπορικό προϊόν το οποίο διαπραγματεύεται σε ένα χρηματιστήριο. Και αυτό το πράγμα έχει επίπτωση στο μέσο πολίτη, ο οποίος θα δυνατεί να έχει το ρεύμα για την οικογένειά του για να καλύψει βασικές ανάγκες, από βιωτικές μέχρι και τις επιβίωσης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η Ευρώπη οδηγεί και πετάει μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού στο περιθώριο. Και εκεί δυστυχώς η αριστερά στην Ευρώπη δεν μπόρεσε να δώσει ένα πιστικό λόγο απάντησης και βρήκε ένα πρόσφορο έδαφος η ακροδεξιά να απαντήσει, η οποία προφανώς διεγείρει τα χαμηλότερα αντανακλαστικά ενός πληθυσμού, ο οποίος είναι σε προβληματική κοινωνική κατάσταση και σε οικονομικά διέξοδα, και βρίσκει σε αυτή την αντιμεταναστευτική ρητορική, βρίσκει μια, αν θέλετε, απάντηση εντός αγωγικών. Πάντως, κύριε Βερβεσέ,
όσο και αν βλέπουμε έτσι και ανησυχούμε με την άνοδο της ακροδεξιάς και προσπαθούμε τώρα να συζητήσουμε τι ανοίγει και την πόρτα για την εξουσία της ακροδεξιάς, ας πούμε εδώ στη δική μας τη γειτονιά στην Ευρώπη. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς πραγματικά να μην νιώσει ντροπή όταν βλέπει αυτούς τους ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στο δικαστήριο, όπως αυτό εδώ που παρακολουθήσαμε εις διπλούν, δεν έγινε μία φορά, έτσι στη δίκη της Χρυσής Αυγής από το δικηγόρο του λαγού, τον κύριο Πλεύρη εδώ. Η κυρία Μιχλιδάκη, όπως ξέρετε, ζήτησε από τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου να επιληφθεί αρμοδίως και να δει αν έχουν τελεστεί πειθαρχικά παραπτώματα, γιατί όπως ξέρετε εμείς σαν σύλλογος επανειλημμένα έχουμε αντιταχθεί απέναντι σε οποιαδήποτε εκφάνσεις φασιστικές και ειδικά ναζιστικές. Mm-hmm. Αυτός ο λαός και αυτός ο τόπος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και στην περίοδο 40-44. Πείτε μου κάτι, λύστε μου την απορία. Να χαιρετάει κανείς ναζιστικά με αυτόν τον τρόπο. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Είναι κόντρα στον νόμο και κόντρα στον κώδικα διοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος, αν χαιρετάει κάποιος ναζιστικά. Αν mm-hmm. λοιπόν αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει συμβεί και έχει φιλοχωρήσει στον χώρο του δικαστηρίου, το οποίο θα το διερευνήσει και το, οφείλει να το διερευνήσει και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου λαμβάνει η χώρα τέτοιου σχεδιασμού και ενώπιον και τα αρμόδια όργανα του συλλόγου, θα πρέπει να επιληφθούν και να διερευνήσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και να τα αξιολογήσουν. Σε μια χώρα που έχει περάσει τέτοια ιστορία από τους ναζιστές και τους φασίστες, δηλαδή και είμαστε μετά τόσα χρόνια εδώ στη δίκη αυτή και με αυτή τη μάνα μέσα, έτσι τη Μάγδα Φίσα, νομίζω μόνο αποτροπιασμό, δηλαδή πραγματικά, προσωπική μου άποψη. Κύριε Βερβεσέ, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσετε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Καλά. Είναι πολύ σημαντικό από άποψη κοινωνιολογική, αλλά να πούμε κάτι. Ναι. Νομίζω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι ίδιοι, οι πολιτικές που έχουν εφαρμόσει, έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Και πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν πολιτικές. Όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, να μην λέμε ξαφνικά τι φταίει και έχουμε αυτή την αύξηση αυτού του φαινομένου. Πρέπει να δούμε τις πολιτικές που εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε μήπως κάτι δεν κάναμε καλά. Όχι εμείς, αυτοί που τους κάνανε, εμπαινώ. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ Φίβο. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα όμως να σας πω ότι έχουμε νέο διαγωνισμό και σούπερ διαγωνισμό. Γιατί μπορείτε να κερδίσετε μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τη Fiber Linen. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία λευκών ειδών. Και εδώ έρχεται λοιπόν και ταράζει τα νερά της αγοράς. Έτσι, με υπερκατάστημα που μπορεί να σας προσφέρει τα πάντα στη συμβολή Κηφισού και Πέτρου Ράλη. Και βεβαίως μπείτε στο διαγωνισμό με το γνωστό τρόπο στο 14999. Είναι ο διαγωνισμός της εβδομάδας και μπορείτε να, με αυτή την δώρο επιταγή να πάτε και να βρείτε καταπληκτικά σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, ριχτάρια, ό,τι έχετε ανάγκη για το σπίτι σας. Και βεβαίως ο μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο Open, το αυτοκίνητο, το Peugeot το 208, έκδοση Like. Αξίας 18.000 ευρώ, με τον ίδιο τρόπο στο 14999. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Καλό μας μεσημέρι. Ελάτε στην παρέα μας. Μέχρι τις 4 είμαστε εδώ και το επόμενο θέμα δεν ξέρω, Ανδρέα Βάγια, από πού να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε από τις αντιδράσεις μας που είδαμε πάλι τις τιμές βενζίνη στα καύσιμα το Σαββατοκύριακο να περνάνε τα 2 ευρώ. Να το πιάσουμε ότι περιμένουμε για τη θέρμανση τι θα γίνει και από πού θα ανοίξει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, δεν ξέρω εγώ τι, από την Παρασκευή. Και είναι Ελλάδα, Ευρώπη, είναι τα πάντα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξαναζήσει στην Ελλάδα. Σε πάνω από 42 νομούς, το ντίζελ είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Το ντίζελ είναι για πρώτη φορά πάνω από τη βενζίνη, ακριβώς, τη τιμή της βενζίνης. Το πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, και κόπηκε και η επιδότηση. Αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας. Αν δούμε το ράλι των τιμών από τις 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου που σταμάτησε αυτή η επιδότηση, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Έτσι. Οι τιμές αυτές έχουν ξεφύγει. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, δεν αφορά μόνο στα νοικοκυριά που καταναλώνουν πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή τα αυτοκίνητά τους. Αλλά πρέπει να δούμε και τις αυξήσεις που θα πρέπει να περιμένουμε λόγω αύξησης στις μεταφορές. Μετακυλίονται. Ακριβώς, μετακυλίονται. Λοιπόν, περίμενε, θα τα πιάσουμε όλα ένα-ένα. Αλλά πρώτα θέλω να καλησπερίσω τον Μητροπολίτη Δημητριάδο Συγνάτιο. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή μας, σεβασμιότατε. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να δώσετε το καλό παράδειγμα σχετικά με το όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και ουσιαστικά κλείνετε τα φώτα στους πολυελαίους και πάμε σε μια ατμόσφαιρα μεγάλης και πιο βαθιάς κατάνοιξης στις εκκλησίες. Τι αποφασίσατε? Ακριβώς αυτό. Είπαμε ότι πρέπει και εμείς να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα και κυρίως να δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι ότι θα λύσουμε το ενεργειακό, αλλά αφού μπορούμε να τελέσουμε τις ιερές μας ακολουθίες και όπως είπατε έτσι και πιο κατανοητικά, διότι μάθαμε όλοι στον άπλετο φωτισμό, κανείς δεν τον αρνείται, αφού μπορούμε να τελέσουμε τις ακολουθίες με τον ελάχιστο φωτισμό, να το κάνουμε. Αυτό θα δίνει ένα μήνυμα σε όλους. Θα είναι για μας μια οικονομία, διότι πρέπει να σας πω ότι οι ΝΑΗ δεν έχουν καμία έκπτωση όπως τα φυσικά πρόσωπα, άρα ουσιαστικά έχουν να δώσουν ένα μεγάλο τίμημα για το ενεργειακό και για το φωτισμό τους. Παρεκτός βέβαια στα μυστήρια του γάμου και της βαπτίσεως, που εκεί οι άνθρωποι θέλουν το λαμπρό φωτισμό, δεν μπορεί κανείς να τους το στερήσει την ώρα της χαράς ή στην πανήγυρη του ναού. Αυτό είναι μια σύσταση κίνηση, ή είναι μια σύσταση που γίνεται? Σε ό,τι αφορά την Μητρόπολη μας, είναι εντολή, είναι απόφαση, τηρείται. Και αυτό... να σας πω, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί ο καθένας κατανοεί ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να μην στερηθούμε σε μάλιστα στιγμές ανάγκης εντελώς το ρεύμα. Να. Αυτό θα έχει συμβολικό χαρακτήρα ή... θεωρείτε ότι έχει συμβολικό χαρακτήρα ή όντως έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα εξοικονόμησης αυτό το οποίο στο οποίο θα προχωρήσετε? Σαφέστατα έχει αποτύπωμα εξοικονόμησης. Μην αμφισβητείτε. Έχουμε προβολής πολλές φορές που ανάβουμε. Έχουμε μεγάλους πολυελαίους. Θα είναι σίγουρα μια οικονομία. Και μια οικονομία που θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε και στη θέρμανση κατά το δυνατόν. Αλλά επειδή ακριβώς δεν αποκλείει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία του Θεού στις ακολουθίες, επειδή θα σβήσουμε προβολής και ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι είναι κάτι που συμβάλλει στο να κρατήσουμε μια ενότητα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει κάτι. Από το να σβήνει το φως στο δωμάτιό του, μέχρι να λειτουργήσει εργαζόμενος με φυσικό φωτισμό. Τι σας λέει το ποίμνιο? Θα κάνουμε το ανάλογο. Ποιες έγνοιες και σκοτούρες μοιράζεται μαζί σας έτσι αυτό το διάστημα? Διότι όλος ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Διότι δεν είναι μόνο η θέρμανση, δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και η ακρίβεια. Είναι ένα πολύ δύσκολο έτσι μείγμα αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να σας πω ότι ζούμε μία μετατραυματική περίοδο. Μετά από τον εγκλεισμό και το COVID, έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε εμείς και σε πνευματικό επίπεδο. Τα βλέπουμε δυστυχώς και στα επεισόδια βίας και στην εκμετάλλευση του ανθρωπίνου σώματος πολλές φορές. Έχουμε όμως και τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν σιγά σιγά ότι πρέπει να λάβουν μέτρα για να επιβιώσουν. Η επαρχία πρέπει να σας πω ότι έχει μεγάλη φιλοτιμία. Μια φιλοτιμία που εκφράζεται με το ότι να έχουμε ένα πιάτο φαγητό ζεστό για τον κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με το να προσπαθήσουμε να μην έχουμε αστέγους χωρίς λόγο, στο να κρατάμε τη γειτονιά ζωντανή ακόμα ανάμεσά μας, άρα την αλληλεγγύη. Νομίζω πως είναι μια περίοδος που πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και η Εκκλησία το κάνει και βεβαίως και με τη συμβολή πνευματικών που με ανιδιοτέλεια βοηθούν ανθρώπους να κρατήσουν την ψυχική τους ισορροπία και ηρεμία κατά το δυνατόν. Δεν ξέρω, σεβασμιότατε, εσείς θα κάνετε με τη θέρμανση φέτος στους ναούς, στις εκκλησίες, στις δικές σας έτσι τις δομές. Και πάντως, αυτό, τα πράγματα, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολα. Δηλαδή, με τι ανοίγει, να μας δώσει λίγο εδώ ο συνάδελφος, με τι ανοίγει την Παρασκευή, νομίζω, κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή κάνει πρεμιέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα φτάσει στο 1,30 μέσω της επιδότησης. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αυτό τελικά θα διαμορφωθεί στο 1,55, το οποίο είναι πολύ ακριβότερα αν το συγκρίνουμε με το 1,15 που περίπου ξεκινούσε πέρσι. Άρα βλέπουμε μια ξεκινούσε σημαντική επιβάρυνση. Ξεκινούσε 1,15, αλλά από ό,τι διαβάζω χωρίς κατέληξε επιδότηση στο 1,60 ακριβώς, τον Απρίλιο. Ακριβώς. Και τώρα με την επιδότηση τελικώς θα φτάσει στο 1,55. Επηρέασε σίγουρα και η απόφαση του ΟΠΕΚ για την περικοπή παραγωγής. Οι εκτιμήσεις πάντως ήταν ότι από το 1,60 θα έφτανε στο 1,35. Ωστόσο δεν θα το δούμε αυτό, θα το δούμε μάλλον στο 1,55. Εγώ ακούω τώρα, σεβασμιότατε, δεν ξέρω και εσάς, με εσάς τι έρχεται και εσάς, σε εσάς τους ανθρώπους που είναι κοντά σας, όλος αυτός ο κόσμος πώς προβληματίζεται, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, πολλοί λένε δεν θα ανάψουν καθόλου θέρμανση φέτος το χειμώνα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή ακόμα και στο Βόλο έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα,
δεν χρειάζεται κάτι για την θέρμανση. Να ευχηθούμε ο καιρός να μας ευνοήσει. Ναι. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, αλλά ξέρετε, μαγικά δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Θα έρθει και ο χειμώνας. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που απορούσα γιατί στους ναούς, στους πηλιορίτικους, στους παραδοσιακούς, υπήρχαν πάντοτε και μικρά παρεκκλήσια δίπλα από τον μεγάλο ναό. Έλεγα, μα τι τα θέλαν αυτά τα παρεκκλήσια, εν πάση περιπτώσει, αφού είχαν τον ναό. Τώρα το έχω καταλάβει καλά. Έκαναν τις μικρές καθημερινές ακολουθίες στο μικρό παρεκκλήσιο, γιατί δεν μπορούσαν να ζεστάνουν το μεγάλο ναό. Το κάνουμε και εμείς τώρα. Ανοίγουμε μικρά παρεκκλήσια, μειώνουμε τους χώρους που θέλουν θέρμανση για να αντέξουμε στην κατάσταση. Σεβασμιότατε. Ελπίζω και στα σπίτια μας θα βρούμε κάποια λύση. Ο καθένας θα κάνουμε κάτι, αρκεί να μην αφήσουμε άνθρωπο να κεφθεί το κρύο σε κατάσταση που θα τον οδηγήσει ομιγέννητο ακόμα και να χάσει τη ζωή του. Πρέπει ο καθένας μας να φροντίσουμε και το διπλανό μας και τον άλλον και να μοιραστούμε πράγματα για να βγούμε και από αυτή την ενεργειακή κρίση. Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Καλή δύναμη σε όλους. Θα τα αντέξουμε λοιπόν και αυτό. Εδώ στο Πύλιο οι μπόρες περνάνε και έρχεται πάλι η λιακάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας, δύο παραδείγματα τι συμβαίνει και στην Ευρώπη αυτή την ώρα, Ανδρέα. Οι ουρές πρώτων που είδαμε το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία. Ωστόσο, στη Γαλλία, όπως λέει και το Bloomberg, ότι οι Ευρωπαίοι επιστρέφουν στο αρχαιότερο καύσιμο, στα καυσόξυλα, διπλάσια η τιμή στο πέλετ. Επίσης, πολύ σημαντικό ζήτημα υπάρχει στην Βρετανία, που εκεί είναι στο τραπέζι σκέψεις για 3 ώρες διακοπές ρεύματος. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι έχουμε μία αύξηση ζήτησης γύρω στο 76% στις θερμάστρες στη Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Γυρίζω εδώ στο Φίβο Παπαδάκη. Φίβο, τι γίνεται? Από το πρωί η Ουκρανία δέχεται παράς πυραυλικών επιθέσεων. Υπάρχει μια κλιμάκωση, Μάριον, αλλά πριν από αυτό έχουμε μια νέα είδηση, μια νέα υπόθεση κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που μας έρχεται από τον Άγιο Παντελεήμονα από την Αθήνα. Καινούργια υπόθεση. Ένας 63χρονος Μάριον, ο οποίος κατηγορείται πως ασελγούσε κατά 2 ανηλίκων, 2 αγοράκια 7 και 8 ετών. Μάλιστα προέβη στις πράξεις αυτές για τουλάχιστον 10 ημέρες. Τα παιδάκια τα προσέγγισε στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ξένα παιδιά ή από το οικογενειακό σύμφωνα περιβάλλον? Με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον πρόκειται για παιδιά ελληνικής καταγωγής, τα οποία κατάφερε και κέρδισε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια έναντι χρηματικής αμοιβής προχωρούσε στις αποτρόπες αυτές πράξεις. Όχι όμως από οικογενειακό περιβάλλον. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό ρωτάω. Ναι, όχι. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνδρας το βράδυ της Κυριακής εχθές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Άλλη μια περίπτωση, 7 και 8 ετών, Μάριο. 63χρονος, σε 2 αδελφάκια, αγοράκι. Τι να πει κανείς. Και πάμε τώρα στην Ουκρανία, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια πολύ έντονη κλιμάκωση, η οποία προκαλεί ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν είχαμε την έκρηξη στην γέφυρα Κέρτς, τη μεγαλύτερη γέφυρα στην Ευρώπη που ενώνει την προσαχθήσα Κρυμαία με τη Ρωσία, που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί ευθέως τις Ουκρανικές μυστικές δυνάμεις. Σήμερα λοιπόν το πρωί είχαμε βομβιστική επίθεση σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας. Είχαμε και στο Κίεβο, στο κέντρο του Κιέβου, που είχαμε να δούμε τέτοιες εικόνες από τον περασμένο Ιούνιο. Στο Κίεβο λοιπόν οι νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες τουλάχιστον πληροφορίες, είναι 8, ενώ 24 είναι οι τραυματίες. Επίσης το πρωί τα ξημερώματα είχαμε βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Επίθεση που σημειώθηκε σε πολυόροφη πολυκατοικία. Με νεκρούς. Οι νεκροί, Μάριον, είναι 13, ενώ οι τραυματίες είναι 87, ανάμεσά τους και 10 παιδιά. Πριν από 2 μέρες είχαμε άλλη μια επίθεση στην Ζαπορίζια με 18 νεκρούς, ενώ 30 του Σεπτέμβρη είχαμε ξανά βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 30 νεκρούς. Και όλα αυτά πριν μάθουμε τι θα αποφασιστεί σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ο Πούτιν. Φαίνεται ότι και θα πάρει δικά του κεφάλια εκεί ο Σοϊγκού, ο Υπουργός του Άμυνας. Λέγεται ότι δεν θα μακροημερεύσει, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ αυτό το συμβούλιο είναι για τα αντίπεινα να τα συζητήσουν, αντίπινα, ενώ ήδη βλέπουμε το τι έχει ξεκινήσει. Αναλυτές λένε, Μάριον, πως την επίθεση αυτήν στην γέφυρα Κέρτς ο Πούτιν την αντιλαμβάνεται ως μια προσωπική και ψυχολογική
ήττα. Να πούμε πως η απάντηση από πλευράς της Ουκρανίας για τις σημερινές επιθέσεις ήταν άμεση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας μέσω του Δημήτρου Κουλέμπα κάνει λόγο, μάλλον αναφέρεται στον Βλάντιμιρ Πούτιν ως τρομοκράτη που μιλά με πυράβλους. Ενώ πριν από λίγο να πούμε, Μάριον, πως είχε επικοινωνία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και με τον Εμμάνουελ Μακρόν. Και με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, επιβεβαιώνει πως συμφώνησε να γίνει μια έκτακτη σύγκληση των G7 για να γίνει μια συζήτηση για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί εδώ βλέπουμε τώρα πάλι μια κλιμάκωση. Και παράλληλα, Μάριον, πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση από τη Λευκορωσία από τον Αλεξάνδρ Λουκασένκο πως στέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό στα δυτικά σύνορα με τη Ρωσία. Ουσιαστικά στέλνει στο πλευρό του Πούτιν. Στο πλευρό του Πούτιν, ακριβώς. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στην δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου σήμερα συνεχίζεται στο εφετείο η εκδίκαση της υπόθεσης στον δεύτερο βαθμό. Η Μάγδα Φίσα αναμένεται να ολοκληρώσει την κατάθεσή της, ενώ σήμερα καταθέτουν επίσης ο πατέρας του Παύλου Φίσα Παναγιώτης, καθώς και η αδερφή του Ειρήνη. Να πούμε πως η οικογένεια του Παύλου Φίσα θα προσπαθήσει να επαναφέρει στη μνήμη της τις μέρες εκείνες της δολοφονίας και να πούμε πως από την πρώτη στιγμή η οικογένειά του κάνει λόγο για μια επαγγελματική δολοφονική επίθεση που δόθηκε εντολή άνωθεν από το αρχηγείο της Χρυσής Αυγής. Αυτοί οι γονείς ξαναζούν τη στιγμή του θανάτου του παιδιού τους. Ακριβώς. Είναι... Μάλιστα, Μάριον, ο πατέρας του Παύλου Φίσα Παναγιώτης είπε πως αντίκρισε τον Παύλο με ανοιχτά τα μάτια και δεν μπορούσε να πιστέψει πως είχε πεθάνει. Και όταν λέει τον πήρανε με το ασθενοφόρο και αφού δεν μπήκε η σιρήνα, κατάλαβε εκείνη την ώρα αυτός ο δύσμυρος πατέρας ότι το παιδί του είχε χαθεί. Μάλιστα. Τώρα, Μάριον, είχαμε ένα τροχαίο το πρωί στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος πολύ γνωστού ιδιωτικού νοσοκομείου. Στο Νεοφάλιρο. Μία νταλίκα, λοιπόν, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε πάνω σε σταθευμένα γιοταχή που ευτυχώς δεν επέβαιναν άνθρωποι. Γιατί αν επέβαιναν από αυτό που δεν είχαμε τραυματίες ή νεκρούς, ευτυχώς. Ωστόσο, οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, με την κακή την έννοια. Μάλιστα. Και λοιπόν, πάμε τώρα στην Βενεζουέλα. Εκεί όπου έπεσε πάρα πολύ βροχή για πολλές ημέρες και είχαμε κατολισθήσεις με αποτέλεσμα να πεθάνουν 25 άνθρωποι και άλλοι 50 να είναι αγνοούμενοι. Να πούμε πως οι κατολισθήσεις έλαβαν χώρα στην πόλη Λας Τεχερίας, μια πόλη 55.000 κατοίκων, βιομηχανική πόλη, και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες και οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται. Μάλιστα, Φίβο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην Μαρία Τικατζή για τα νέα της περιφέρειας. Μαρία, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω και ένα τροχαίο που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Βλέπουμε και τις εικόνες που δημοσιεύει το φεστιβάλ. Τα τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Το ένα αναποδογύρισε, όπως βλέπουμε και στις εικόνες που δημοσιεύει το τοπικό μέσο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πολύ σοβαρό τραυματισμένο. Δύο άτομα διακομίστηκαν με ελαφρά τραύματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Και θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και πάμε στον Εύωσμο, εκεί όπου ένας πολίτης, βλέπουμε το φορτηγάκι αυτό, το έχουν σταθμεύσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορεί να περάσει ούτε το λεωφορείο, ούτε και άλλα αυτοκίνητα. Ένας πολίτης, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να μετακινήσει μόνος του το φορτηγάκι. Διαπίστωσε ότι ήταν πάνω και τα κλειδιά, αλλά και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Το πήγε λίγα μέτρα πιο κάτω. Βέβαια, υπέπεσε σε νέα παράβαση, καθώς το πάρκαρε πάνω σε διάβαση πεζών και έκλεισε ταυτόχρονα και ράμπα τον δεν ήταν τον δικό του. Δεν αυτό ήταν δικό του. Απλώς το άφησε κάποιος, άφησε ναι, και τα κλειδιά και σου λέει: κανονίστε μόνοι σας. Εγώ τώρα πετάχτηκα κάπου. Προφανώς άφησε τα κλειδιά. Ωραία, ναι. Το είδε πολίτης, μπήκε μέσα. Το αυτό που ακολουθεί είναι λεωφορείο. Είναι λεωφορείο, είχε κλείσει δεν το μπορεί να στρέψει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν μπορούσε να περάσει το λεωφορείο ούτε τα οχήματα. Εντάξει, όπως βολεύεται ο καθένας. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε στην Καστοριά και σε μια απίστευτη κτηνοδία, το είδαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον τρόπο που αφαίρεσαν τη ζωή σε αυτήν την Αλεπού, την ακροτηρίασαν και στα τέσσερα άκρα της. Μετά λέμε γιατί ακούμε όλα αυτά.
Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, θα μείνουμε μισό λεπτό και στην είδηση, αλλά μετά λέμε γιατί ακούμε και όλες αυτές τις κτηνοδίες που αφορούν παιδιά, που αφορούν εγκλήματα, που αφορούν... Δηλαδή, όταν κάποιος μπορεί να σκοτώσει ένα ζωντανό με τέτοιο τρόπο, και τι άλλο είναι ικανός, τι άλλο είναι ικανός και μπορεί να κάνει. Πάντα. Για τα πάντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σκοτώσει ένα ζώο είναι ικανός να το βασανίσει έτσι. Να το βασανίσει και μάλιστα, έτσι. Θέλω να σου πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζώο δεν είχε κάποιο άλλο τραύμα από όπλο. Άρα πιθανότατα πέθανε από αιμορραγία. Το ακροτηρίασαν. Ήταν ζωντανό την ώρα που το ακροτηρίασαν και πέθανε από αιμορραγία. Ειλικρινά, αν εκεί στην Καστοριά που είστε ένα υπέροχο μέρος, κάποιος γνωρίζει κάτι, κάποιος πραγματικά μπορεί να βοηθήσει και να πιαστεί αυτό το τέρας που έχει κάνει αυτή την ιστορία. Τώρα, μάλιστα, που πια έχει ανοίξει και η γραμμή αυτή καταγγελιών. Το 10410, να το υπενθυμίσουμε κι εμείς, ότι όποιος βλέπει κακοποίηση ζώων ή οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, είτε θανάτωση, είτε παραμέληση, ή οτιδήποτε, μπορεί να καλεί στο 10410 όλη την ημέρα, προκειμένου να καταγγέλει αυτά τα περιστατικά. Στην Καστοριά, τώρα, όσον αφορά την Αλεπού, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο δράστης ή οι δράστες. Πάντως, οι κάτοικοι της περιοχής ήταν αυτοί που ανήρτησαν για τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος προέβη σε αυτό το περιστατικό, σε αυτή την απίστευτη κτηνοδία. Λοιπόν, προχώρα, Μαρία, προχώρα, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Θα πάμε στην Ηλία και στο χωριό Αρκούδι, εκεί όπου τουρίστες βαπτίζουν και υιοθετούν ελαιόδεντρα. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον κύριο που βλέπουμε στις εικόνες μας με την πράσινη μπλούζα. Είναι ο Χρήστανθος Μουρτζίνης, ιδιοκτήτης ταβέρνας, ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την πρωτοβουλία το 2020. Μέχρι στιγμής έχουν υιοθετηθεί πάνω από 105 ελαιόδαντρα από τουρίστες που πηγαίνουν στην περιοχή, από Γερμανούς, Γάλλους, Αυστριακούς, Πολωνούς, οι οποίοι θέλουν έτσι να έχουν κάποια σύνδεση με την Ηλία και το συγκεκριμένο χωριό. Βλέπουμε και στις εικόνες μας τώρα, αυτή είναι μια Γερμανίδα, είναι η Μπριγκίτε, η οποία έχει υιοθετήσει 55 ελαιόδαντρα. Έχει μάλιστα και συγγενική σχέση και με τον κύριο Μουρτζίνη, και αυτός είναι ο γιος του, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, θέλω να σου πω ότι μια γυναίκα από την Ελβετία, μια τουρίστρια από την Ελβετία, υιοθέτησε κάποιο δέντρο στην αρχή της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία. Το ονόμασε Ειρήνη, προκειμένου να έχει αίσιο τέλος όλη ο πόλεμος. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τη Σιτία, εκεί που στρίθηκε ολόκληρη επιχείρηση για τη διάσωση μιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Βλέπουμε και εδώ τις σχετικές εικόνες. Λοιπόν, το ζώο βρέθηκε από εθελοντές που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή της ανάληψης. Ήταν έξω από τη θάλασσα, δεν είχε κάποιο τραύμα, δεν διαπίστωσαν ότι ήταν χτυπημένο. Προσπάθησαν να το βάλουν πίσω στη θάλασσα, δεν τα κατάφεραν, και εκεί από το λιμάνι του Ηρακλείου έχει μεταφερθεί τώρα στο κέντρο περίθαλψης αρχαίων στη Γλυφάδα, προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει πίσω στο περιβάλλον, το φυσικό του περιβάλλον. Και πάμε στην Αύπακτο, εκεί όπου ένας αγρότης ήρθε αντιμέτωπος με τσακάλια. Βλέπουμε και τη φωτογραφία την οποία δημοσιεύει το Αγρίνιο Press, στο site στο οποίο μάλιστα αναφέρεται ότι ο πληθυσμός του στην περιοχή το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί, καθώς υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής και πολλές φορές κάνουν και ζημιές, Μάριον. Και θα κλείσω με το αφιέρωμα των Financial Times για τον θρυλικό σκοπελίτη. Τον χαρακτηρίζει η Βρετανική. Εδώ μέσα στο κύμα, κοίταξε τι γίνεται κι όμως. Μέσα στα κύματα, το αναφέρει και η Βρετανική εφημερίδα, ότι πάρα πολλές φορές μέσα στον χρόνο δίνει μάχη με τα κύματα προκειμένου να εξυπηρετήσει τους κατοίκους. Μαρία μου, είσαι μικρή εσύ, αλλά εμείς έχουμε περάσει τα χρόνια μας στο σκοπελίτι, πέρα δόθε στα νησιά, έτσι, σε μικρότερες ηλικίες. Είναι ο θρυλικός σκοπελίτης. Το χαρακτηρίζει λοιπόν ήρωα των μικρών κυκλάδων η Βρετανική εφημερίδα και κάνει μια αναφορά, μια ιστορική αναδρομή από το 1956, όπου ιδρύθηκε η εταιρεία και ξεκίνησαν τα δρομολόγια του Σκοπελίτη, μέχρι και σήμερα που εξυπηρετεί για 11 μήνες το χρόνο, 6 μέρες την εβδομάδα τους κατοίκους της Χινούσας, της Δονούσας και των υπόλοιπων νησιών. Εδώ βλέπουμε και τον ιδρυτή της εταιρείας, τον Δημήτρη Σκοπελίτη. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μια αναφορά σε όλα αυτά τα χρόνια για το πώς εξυπηρετεί τους κατοίκους των από μικρών κυκλάδων. Από το Financial Times, μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, τι να κάνουμε. Μία έχουμε τα νεύρα μας με αυτά που ακούμε. Μία βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Δημοσθένη, τι λες. Ναι, ναι, συμφωνείς, συμφωνείς. Μία σκάμε και ένα χαμόγελο. Και μία που θα πάμε να σας πω και το νέο διαγωνισμό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Διότι μπορείτε να κερδίσετε μία δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από την Fiberlinen, η οποία είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία λευκών ειδών. Έτσι, ανοίγει καινούριο μεγάλο κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου, τώρα στις επόμενες μέρες, στη Συμβολή Κηφισού και Πέτρου Ράλι, και εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Έτσι, από χαμηλές τιμές σε σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, ριχτάρια, έχει φοβερή ποικιλία και σε κουρτίνες και πολλά ακόμα προϊόντα αυτής της κορυφαίας ποιότητας. Άρα, μπορείτε στο 14999 να μπείτε στο διαγωνισμό. Νέος διαγωνισμός λοιπόν για αυτή την εβδομάδα, δώρο επιταγή αξίας 1.000 ευρώ. Και πάμε να δούμε και το μεγάλο δώρο, το αυτοκίνητο αυτό, το Peugeot 208, έκδοση Like, 75 άλογα, με πολλές διακρίσεις. Μπείτε στη διαδικασία, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Στο 14999 τηλέφωνο ή SMS. Φεύγουμε γρήγορα, αλλά θα γυρίσουμε και πολύ γρήγορα, γιατί έρχεται ένα δυνατό top 10, Georgia και Johnny. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην Edith Piaf, η οποία, όπως φαίνεται, είχε και μεγάλη αγάπη και σχέσεις με την χώρα μας, την Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέρα μεσημέρι κοντά σας μέχρι τις 4. Καλή εβδομάδα είπαμε, αλλά τώρα εσείς αν ανοίξατε τους δέκτες να ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα και καλύτερη θα γίνει με το top 10 που έρχεται αμέσως τώρα με τον Τζόνι και την Τζόρτζια. Πάμε. Τρέξε να φτάσεις τώρα μέσα στο νούμερο 10, γιατί θα πάμε στην Καταλωνία, στην Ισπανία συγκεκριμένα. Στην Καταλωνία, πάμε. Φτάνεις. Φτάνω, έχω φτάσει. Κοιτάξτε μια φανταστική εικόνα στην Καταλωνία, εδώ στο φεστιβάλ Ανθρώπινης Πυραμίδας. Οπα. Γίνεται κάθε χρόνο, έχει καθιερωθεί τώρα από το 18ο αιώνα. Είναι η στιγμή που οι άνθρωποι σκαρφαλώνουν ο ένας πάνω στον άλλον. Παναγία. Θέλοντας όμως να δείξουν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους, φτάνοντας στην κορυφή. Εντάξει, καλή εμπιστοσύνη, αλλά δεν έχει θάλασσα από κάτω. Εγώ αυτό το κάνω στη θάλασσα με τους φίλους μου. Και πάλι. Κοίτα, αυτό είναι κάτω. Να εμπιστεύεσαι ότι αν σου συμβεί και κάτι, θα σε πιάσουν. Αυτό είναι το νόημα. Βασικά, πέρα από τη δύναμη και τη μυϊκή μάζα που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να τα καταφέρουν, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και πίστη στον άνθρωπο που βρίσκεται από κάτω. Και το 1980 συγκεκριμένα κιόλα ήταν και η πρώτη φορά που είδαμε γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι σε στάδιο μέσα από ό,τι βλέπω. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχουν φτάσει μέχρι και τον 10ο όροφο, ας πούμε, πολυκατοικία. Και έβλεπα και παιδάκια πριν μέσα στην όλη τη διαδικασία. Να το, να το, εδώ. Αυτά πρέπει να είναι πιτσιρίκια τα πάνω. Έχουν όμως κράνη, έτσι να το πούμε κι αυτό. Καλά κάνουν και έχουν κράνη. Βέβαια, εγώ θα θίξω ένα άλλο θέμα, ότι εντάξει, ξεπεράσαμε τον COVID. Είμαστε. Είμαστε αλλού. Μήνες τώρα. Μήνες τώρα. Εδώ φιλιούνται. Από την Καταλωνία θα σε πάω στο Βερολίνο όμως, να σου δείξω ένα μαραθωνοδρόμο, ο οποίος τρέχει με έναν ανανά στο κεφάλι του. Στο νούμερο 9. Να δείτε το βίντεο, ναι. Αλλά θέλω να δεις και τη στάση του σώματος. Κοίτα πώς θα στηριχτεί ο ανανάς. Γιατί το κεφάλι του γέρνει προς μια κατεύθυνση, γιατί αλλιώς θα φύγει. Δεν ξέρω πώς στέκεται. Λογικά κάτι θα έχει βάλει, κάποιο υλικό. Αυτό επειδή, ήθελα να σε ρωτήσω. Λόγω της φαλάκρας, νομίζω ότι πώς κάπως το λες, έτσι εφάπτει. Μα εντάξει, δεν είναι ερωτικό. Εντάξει, έχει ένα Γιουλμπρίνερ. Το ξέρεις το Γιουλμπρίνερ? Όχι. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά... Ναι. Έλλη Σαβάλλα, κάπως... ξέρεις τι άλλο να πω, πού να αναφερθώ. Πείτε με, σας παρακαλώ. Θα τα βρούμε, θα τα κάνω μετά ένα. Πείτε μου μια bold κατάσταση στη γενιά σας. Τι να σου πω τώρα. Ναι, θα γκουγκλάρουμε. Θα γκουγκλάρετε. Αλλά εδώ πέρα λοιπόν, εφάπτει πολύ καλά. Θα το δοκιμάσει το κι εγώ άμα κάνω ποτέ φαλάκρα. Κέρδισε ο κύριος γιατί... αυτό, έφτασε πρώτος. Όχι, δεν έφτασε πρώτος, αλλά ήταν σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Ναι, αλλά πήγε με φοβερό στυλ και μοναδικότητα. Ακριβώς. Και μετά έφαγε τον ανανά, λέει, για να πάρει και βιταμίνες, κατάλαβες. Α, φανταστικό. 2-1. Και από τον κύριο που τρέχει στο μαραθώνιο θα πάμε σε έναν άλλον που τρέχει για να σωθεί στο Μανχάταν. Είναι η στιγμή
στιγμή που αυτός ο κύριος εδώ πιάστηκε από μια κάμερα ασφαλείας να βρίσκεται στον 23ο όροφο εδώ των κτίριων. Κάνει και Spider-Man είναι. Θα σας πω, τρέχει και πηδάει από το ένα κτίριο στο άλλο, καλοντημένος όπως βλέπετε, μετά από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε, μέχρι που καταφέρει να μπει μέσα στο παράθυρο. Δεν εξιχνιάστηκε. Μήπως κάποιος τον κυνηγούσε. Αυτό σκεφτόμασταν. Γιατί ναι. Δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμα. Αυτό θυμίζει σκηνικό από ταινία, αλλά δεν είναι ηθοποιός ο κύριος. Οπότε φανταζόμαστε ότι μετά από εκείνο το τηλεφώνημα που δέχτηκε, το απειλητικό από ό,τι φαίνεται, μάλλον κάποιος τον κυνηγούσε. Α, εδώ τώρα μπαίνει μέσα. Ναι, βρήκε ένα ανοιχτό παράθυρο και μπήκε να σωθεί, να κατέβει από την πολυκατοικία κάτω. Ναι, με σκαρπινάκια το κάνει όλο αυτό, από ό,τι βλέπω ναι. Το κουστούμα. Ναι. Και του σκαρπινάκια. Αλλά κοίτα εδώ η ισορροπία, μια χαρά. Το σκέφτεται και λίγο, διστάζει, αλλά δεν ξέρει τι είναι αυτό που τον κυνηγάει ενδεχομένως. Πολύ ωραίο και τώρα θα σας δείξω εγώ μια ξεχωριστή, έτσι, ένα διαφορετικό λανσάρισμα καλλιτικών, στο νούμερο 7. Στροφή στην καριέρα του κάνει ο Ozzy Brown, ο γνωστός τραγουδιστής heavy metal, νομίζω τον ξέρεις, Μάριο. Ozzy Osbourne, ναι, συγγνώμη, Ozzy Osbourne, ο οποίος λανσάρει τώρα την δική του σειρά καλλιτικών. Ξαναπες το άλλη με Δημοσθένη, πες μας το στον λένε. Ozzy Osbourne, ναι. Osbourne. Ξανά. Κάντε του ένα κοντινό μέχρι να το πει σωστά. Πάμε. Παιδιά, το θέμα είναι άλλο. Όχι, πες το πάλι λίγο. Ozzy Osbourne. Το πέτυχα. Το πέτυχα. Μπράβο, Γιάννη. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Λάνσαρε μια δική του σειρά καλλιτικών, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αλλά τα μπουκαλάκια, όπως θα δείτε, έχουν το σχήμα φέρετρου. Είναι λίγο. Για συγγνώμη, αυτή δεν ήταν η οικογένεια που είχε και το reality. Πείτε μου από το στο αυτή. Ναι, ναι, μου λέει ο συνάδελφος πίσω από την κάμερα. Αυτή είναι η οικογένεια που έχει κάνει όλο αυτό reality. Ναι. Ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, δεν ξέρω αν λέω το όνομά του. Δεν το ξαναλέω. Στο τέλος εκπομπής. Το 1900. Θα σε ξαναεξετάσουμε. Το 1982 είχε δαγκώσει και το κεφάλι μιας νυχτερίδας στη συναυλία του. Το θυμάστε αυτό. Οπότε έχει και μπουκαλάκια μέσα. Να, σε σχήμα νυχτερίδας, οι παλέτες σκιών. Και φέρετρου. Gothic. Gothic. Είναι δεν λίγο ξέρω, gothic. Ναι, κάπως. Ναι, είναι λίγο μακάβριο τώρα. Φαντάζομαι ότι οι σκιές θα είναι μαύρες, θα είναι gothic. Είναι στα χρώματα αυτά. Μάλιστα. Τις heavy metal, έτσι, μουσικής. Λίγο έτσι rock, rock and roll. Μεγιά, αν θέλετε να τις πάρετε. Πάμε τώρα στο νούμερο 6, όπου κορίτσια θέλουν να φοράτε ελεύθερα την κάλτσα με το τακούνι. Α, τέλεια. Αυτό. Και ο Μίου Μίου στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Ο Μίου Μίου, ο οίκος, το λέει και η Κάρι Μπράτσο, η οποία ανέβασε μια καινούρια φωτογραφία από τα γυρίσματα της καινούργιας σειράς Sex and the City, όπου παιδιά, αυτό το αμφιλεγόμενο στυλ της κάλτσας. Δημοσθένη, σε χρειάζομαι δίπλα μου, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Έλα σήμερα, έλα η μέρα σήμερα. Έλα λίγο, λίγο να χειροκρότημα για το Δημοσθένη, ρε παιδιά. Λοιπόν, χειροκρότημα για το Δημοσθένη. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ, πολύ σ' αρέσει σαν αυτό. Όχι. Το καλτσάκι, ακούγεται. Όχι, όχι. Το καλτσάκι με την κόβα. Όχι, γιατί δεν το βρίσκεις. Ο Δημοσθένης είναι κλασάτος, δεν φοράει τέτοια. Είναι λίγο πιο rock, είναι λίγο άλλο. Εσείς πώς τα φοράτε, ας πούμε, την κάλτσα με τις παντόφλες. Εμείς λέμε κάτι. Όχι, δεν τη φοράμε όλοι. Α, εσύ δεν είσαι με την κάλτσα και την παντόφλα, είσαι μόνο με την κόβα. Εγώ είδα και φωτογραφία άντρα με φούστα και παντόφλα και κάλτσα. Βέβαια. Πού είναι και αυτό. Είναι τάση. Άντρα με φούστα, βέβαια. Ρε παιδί μου, γιατί είναι κολλημένο. Άντρα με φούστα. Τι το έβαλε και ο Μπρατ Πιτ. Ο Σάκης Ζουβάς το έχει κάνει πριν χρόνια. Ναι. Αλλά εδώ στις φωτογραφίες πέρασε και αυτό. Αλλά αυτό αρέσει στους άντρες το καλτσάκι όχι. Με το αυτό. Όχι. Δεν πειράζει όμως, γιατί οι γυναίκες τα φοράνε πολύ. Να σπάσω ένα ρούχο πολύ πιο ωραίο. Και ο Μίου Μίου και η Κάρι Μπράτσο το έχουν κάνει τάση. Αυτό το Μίου Μίου. Τι να πει ο Δημοσθένης, παιδιά. Και από το Μίου Μίου θα σπάω πίου πίου σε ένα άλλο πολύ ωραίο ρούχο. Γιατί, παιδιά, η Λαμία εκτοξεύει φούτερ πολύ γνωστού οίκου στα 1150 δολάρια. Θες να το δεις. Η Λαμία. Η Λαμία, βέβαια. Νούμερο 5. Βασίλης Πανουριάς. Πρέπει να σου πω ότι ο πολύ γνωστός οίκος Μπαλετσιάνγκα. Θα τα ξέρεις να τα λες σωστά. Αυτό δεν το μπακαλάρε, παιδιά. Σήμερα με έχετε τσακίσει. Λοιπόν, πες εδώ πέρα. Ozzy Osbourne. Λοιπόν, και από εκεί η Μπαλετσιάνγκα, αυτό το φούτερ που βλέπεις, κοιτάς στην πλάτη του, έχει αναγράψει τα ονόματα κάποιων πόλεων. Θα μου πεις τώρα γιατί. Να ξεκινήσουμε. Αυτό που γράφει πάνω ο Πινκ Μαρτίν είναι συγκρότημα. Είναι έτσι, συγκρότημα. Είναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν έκανε μια συνεργασία με τον Νίκο Μπαλετσιάνγκα. Mm-hmm. Και για να τιμήσουν, παιδί μου, τα μέλη του συγκροτήματος, έχουν αναγράψει στο πίσω μέρος της μπλούζας τα ονόματα των πόλεων από τα οποία, από τις οποίες κατάγονται τα μέλη του συγκροτήματος. Τα μέλη του συγκροτήματος κατάγονται από τη Λαμία. Το ένα μέλος λοιπόν, ο τρομπονίστας, ο Ανδρέας, ο Αντώνης Ανδρέου. Ο Αντώνης Ανδρέου και ο Ζιμπόσμπορ, ναι. Κόλλησε από τον καθένα. Κατάγεται από τη Λαμία. Οπότε
Το όνομα της πόλης είναι γραμμένο στο πίσω μέρος της μπλούζας. Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πάλι, εμείς αγαπάμε η Λαμία, έχουμε και Βασίλη Πανουριά εδώ. Εννοείται. Το αγόρι μας στο... Και η Ματίνα είναι από τη Λαμία. Και η Ματίνα είναι. Και η Ματίνα Πολυχρόνη. Έχουμε 2-1 δηλαδή, δεν το Φέβαια. Συζητώ. Είδες λοιπόν, όμως, η Ελλάδα πάλι στο προσκήνιο. Πάλι βρήκαμε τρόπο να χωθούμε. Ναι. Πάλι τα καταφέραμε. Πάλι τα καταφέρουμε. Ωραία. Και πάμε τώρα στο επόμενο νούμερο, συγκεκριμένα στο 4, όπου θα δούμε την κυρία με τα μακρύτερα νύχια στον κόσμο. Ναι, η Νταϊάννα. Να την παιδιά, είναι η Νταϊάννα. Αυτή η κυρία εδώ που βλέπετε Παναγία έχει μου τα μακρύτερα νύχια στον κόσμο, μήκους 1,5 μέτρου. Η αλήθεια είναι ότι έχει 22 ολόκληρα χρόνια, λέει, να επισκεφθεί κάποιο κέντρο αισθητικής για τα νύχια της. Χρειάζεται 4 μέρες και 20 μπουκαλάκια βερνίκι. Αυτό συγγνώμη, θα πρέπει και να πονάει. Η αλήθεια είναι ότι της είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Δηλαδή και την τίνουνε και τη βοηθάνε να πάει τουαλέτα. Δεν μπορεί πια να οδηγήσει. Αλλά δεν... Και μπήκε και στον βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, χωρίς όμως να έχει στόχο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε κατά λάθος, γιατί άφησε τα νύχια της από ένα τραύμα που της δημιουργήθηκε από την κόρη της, που είχε πεθάνει την επόμενη μέρα αφού της έβαψε τα νύχια την προηγούμενη. Και έτσι το συνέδεσε και από τότε, δεν ξαναέκοψε τα νύχια. Α, έχει τέτοια θλιβερή ιστορία, ναι, δηλαδή, όλο αυτό. Σκέφτεται την κόρη της και λέει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είναι σαν να ξανασκοτώνω σε εισαγωγικά εκείνη τη στιγμή. Κοίτα πόσο δύσκολο όμως είναι να βγάλει την καθημερινότητα με αυτό. Μα είναι ανθυγιεινό και αυτό για να αφαιρεθούν, φαντάζομαι, θέλει χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι απλή διαδικασία, έτσι. Σε κόβεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Αυτό θέλει πριόνι. Πώς θα τα κόψεις, με νυχοκόπτη δεν κόβεις. Ναι, η αλήθεια δεν τα περιποιείται με νυχοκόπτη, κυρία. Εντυπωσιακό όμως. Έτσι δίνεται. Ναι, για να περάσει τα ρούχα. Προσπαθεί να τις βάλουν τα ρούχα της εδώ. Ναι. Είναι δύσκολη η καθημερινότητά της. Έχω πονάω που το βλέπω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται επίπονο. Επίπονη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω σε μια διαφορετική εικόνα. Mm-hmm. Θα σας πω σε ένα τρένο που διασχίζει τη θάλασσα. Εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό που θα σου δείξω. Ελλάδα. Πάμε στο νούμερο 3. Μάριον, πρέπει να σου πω ότι οι πολίτες που θέλουν να πάνε έτσι ένα μικρό ταξιδάκι, μια μικρή εξόρμηση να κάνουν μέχρι τη Χαλκίδα, θα σου πω εγώ, μία ώρα δρόμος, και πάνε τον προστιακό, θα περάσουν κάποια στιγμή μέσα από τη θάλασσα. Κοίτα, υπάρχει μια λωρίδα στενής γραμμής, ναι, η οποία κάποια στιγμή σχίζει τα κύματα για 450 μέτρα περίπου. Οπότε είναι μια μοναδική εμπειρία. Ωραία διαδρομή, ωραία και η Χαλκίδα. Ωραία και η ιδέα για εξόρμηση που έχουμε και Δευτέρα σήμερα. Ακριβώς, και το εισιτήριο είναι και φθηνό, έτσι. Με μόνο 6 ευρώ μπορείς να το κάνεις αυτό το ταξιδάκι, βέβαια, για τον προαστιακό. Φανταστικό. Τι είναι 6 ευρώ για να περάσεις μέσα από αυτό το μαγευτικό τοπίο, τίποτα. Δεν είναι πολύ όμορφο όμως, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτό. Καθόλου. Και νομίζω και το χειμώνα, λέει, που οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο πιο άγριες, τα κύματα σκάνε και πάνω στα βαγόνια όταν περνάς από μέσα. Έχεις και αυτή την πληροφορία. Βέβαια. Ναι. Δεν το έχω κάνει, αλλά επειδή μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους, Μάριον, πρέπει να σου πω ότι έκανα το ρεπορτάζ μου και μου είπανε: Γιάννη, είναι φανταστικό, μου λέει. Πρέπει να πας οπωσδήποτε. Οπότε και εγώ φέτος θα πάω. Εντάξει, Γιάννη μου. Ναι, πάμε αυτό. Τώρα, θα παραμείνουμε στη μαγεία της φύσης, αλλά στο ανθρώπινο επίπεδο, τώρα στο νούμερο 2 αμέσως. Συγκινητικό βίντεο που μπορεί. Έτσι, γλυκές στιγμές, θα σας δείξω ένα κοριτσάκι που μας δίνει συμβουλές. Στο νούμερο 1. Mm-hmm. Θέλω να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο βίντεο. Να πέσει ο ήχος. Ναι. Κοιτάξτε και θα το σχολιάσουμε μετά. Να είστε θετικοί λοιπόν, ώστε αρνητικοί άνθρωποι να μην θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Δηλαδή θέλει να εκπέμπεις τέτοια θετικότητα, ώστε αρνητικός άνθρωπος να μην μπορεί να είναι δίπλα σου. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί τους κάνεις να αναρωτιούνται και τι καλό σου συμβαίνει, ρε παιδί μου, και κάπως είναι σαν να φεύγουν και από μόνοι τους από κοντά σου. Οπότε, be so positive. Αυτό είναι το μήνυμα. Μακριά η τοξική. Πες λίγο, Όζι Όσμπορν, για να φύγουμε. Όζι Όσμπορν, μια ψυχή που είναι μια σβγή. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ουσιαστικά, να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο τον Τάφλο, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι σήμερα θα μας ταξιδέψει στα 60's. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, καλησπέρα από εδώ από το πλατό μας. Και εσύ πού βρίσκεσαι?
Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Θα μου πεις πού έχεις έρθει τώρα, έχεις έρθει σε πάρκινγκ. Κι όμως είμαι σε ένα από τα πιο ιστορικά πάρκινγκ στον πρώτο σταθμό ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης αυτοκινήτων στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο που άνοιξε το 1958, όταν ήταν πολύ διαφορετική εδώ η περιοχή, όταν ήταν τα σπίτια τα αρχοντικά ανοιχτά, οι αυλές γεμάτες με λουλούδια και εδώ οι δρόμοι οδηγούσαν σε περιβόλια, γιατί το Μεταξουργείο είχε πάρα πολλές μουριές. Εδώ λοιπόν ανοίγει το πρώτο πάρκινγκ αυτοκινήτων στην Αθήνα, που μας ταξιδεύει πραγματικά σε μια άλλη εποχή. Θα περάσω λίγο πρώτα από την κίτρινη Βέσπα, την οποία έχω ερωτευτεί. Όμως η μεγάλη χρονοκάψουλα, κυρίες και κύριοι και Μάριον και όλοι οι αγαπημένοι μας τηλεθεατές, έρχεται αμέσως τώρα. Πάμε λοιπόν εδώ μέσα, γιατί μέσα στο πάρκινγκ αυτό, που έχει και βενζινάδικο και πλυντήριο αυτοκινήτων και προφανώς σταθμό στάθμευσης, υπάρχει και ένα από τα πιο ιδιαίτερα και παλιά καφενεία. Ανοίγω την πόρτα για να περάσει και ο Περατέρμο Σταύρος ο Μερτήρης, και έτσι λοιπόν θα μπούμε στη χρονοκάψουλα. Το ταξίδι λοιπόν στο 1960 και σε εκείνη την πολύ ωραία δεκαετία ξεκινάει αμέσως τώρα. Και το βλέπετε, είναι αναπαλαιωμένο, μοιάζει όμως αναλύωτο στο χρόνο, με τα παλιά, τα ωραία, τα μαρμάρινα, τα τραπέζια. Να παίξουμε, Σταύρο, μου λες μια παρτίδα... Για ταυλάκι ταύλι. Έχεις πάει, μπορείς να ρίξεις ζάρια. Ναι. Κάτσε να δω, τι θα ρίξω, για περίμενε. Ντόρτια, όχι, διάρες, πώς λέγονται, δεν ξέρω. Διάρια έφερα. 6-1. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Σημασία έχει ότι κερδίζει εδώ η καλή διάθεση. 1960, ένα από τα πιο παλιά καφενεία. Έχουμε και τον καφέ τον ελληνικό με το παραδοσιακό, το γλυκό του κουταλιού. Και πάω να βρω μέσα σε όλο αυτό τον πολύ ιδιαίτερο χώρο με το φοβερό το κάτω το. Πώς λέγεται αυτό το δάπεδο, ρε εσύ, Γιώργο, βοήθησε. Το μοσαϊκό, καλά τα λέω. Ο Γιώργος Παναγόπουλος, που είναι υπεύθυνος φιλοξενίας του χώρου, σου δίνω και ένα από τα ακουστικά μας για να ακούς κατευθείαν. Βάρη Κοροπίου που είμαστε εκεί, τέλος πάντων. Γιάννη μου, γεια σου. Πες μου λίγο. Καλώς ήρθατε στο πανελλήνιο. Είδα το Γιάννη απ' έξω, γι' αυτό συγγνώμη. Θέλω να μου πεις πού βρισκόμαστε. 60. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χώρο του Πανελληνίου Αχιλλέως 65. Είναι ένα από τα πιο ιστορικά γκαράζ και καφέ της Αθήνας. Ιδρύθηκε το 1957 από ένα σπουδαίο άνθρωπο, τον Αλέξανδρο Ζέκιο, και έμεινε στην κατοχή του έως το 2017, όπου εμείς πλέον αναλάβαμε την αναπαλαίωσή του. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Διάβασα ότι εδώ στο πλυντήριο αυτοκινήτων, από κάτω μας ακριβώς, ρέει ένας ποταμός ακόμα και σήμερα, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας. Κυκλοβόρος ποταμός. Εδώ ήταν χώρος συνάντησης, ήταν τα κτέλ της Πελοποννήσου. Εδώ το πρωί στο Ισόγειο υπήρχαν τα ταξί και στον πάνω όροφο υπήρχαν. Η τηλεόραση με το Σεμεδάκι. Υπάρχει ακόμα αυτή. Εντάξει, και από πάνω η κεραία, παιδιά. Κάτσε αυτά. Να πάω να σας δείξω. Με ποιο να το μοιραστώ. Αυτό που βλέπετε, αυτό ακριβώς. Με καταλαβαίνεις. Βλέπετε και παλιά πώς ήταν. Ναι. Όχι, και εμείς έχουμε αυτές τις αναμνήσεις με το Σεμεδάκι, που ήταν κάπως σκονισμένο και μας έλεγε η μαμά μας να μην το πειράξουμε. Πάμε λίγο πιο δίπλα. Θέλω να πας λίγο πιο πίσω, Σταύρο. Έχω εδώ και εφημερίδες από την παλιά εποχή. Θέλω να δείτε, ας πούμε, το ρομάντζο, το εμβληματικό, τον ταχυδρόμο. Ποιος με συνοικές ή ενισχύ γάμοι στην Ελλάδα. Είναι εξώφυλλο, μπορείς να μου πεις, γιατί το κοιτάζω και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να δω στον ταχυδρόμο. Πες μου λίγο, δείξε μου τα εξώφυλλα. Στον ταχυδρόμο δεν ξέρω ποια είναι. Ξέρω σίγουρα εδώ την Τζένι Καρέζη στο ρομάντζο. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Ναι. Μιλάμε για περιοδικά του 1965-66, εκείνη τη εποχή. Εδώ τις εικόνες, τη γυναίκα. Είναι πραγματικά μια φοβερή χρονοκάψουλα όλο αυτό που βλέπουμε εδώ. Είναι πραγματικά σαν να ταξιδεύουμε σε εκείνη τη δεκαετία και να πίνουμε τον ελληνικό μας τον καφέ. Τι άλλο μπορεί κανείς να βρει εδώ για να μπει σε αυτό το mood των 60's, που κάποιοι δεν το έχουμε ζήσει καθόλου φυσικά. Να σας πω ότι εκτός από το υπέροχο jukebox μας, το οποίο είναι λειτουργικό και εκεί θα πάω τώρα. Ο σκέπτης μας μπορεί να επιλέξει ένα τραγούδι. Περιμένω λοιπόν. Έλα μαζί μου σιγά σιγά. Να σου αφιερώσω ένα τραγούδι, έλα. Τώρα έχουμε σήμερα το Spotify, όπου απλά κάνεις, ρε παιδί μου, το search και βρίσκεις τραγούδια. Τώρα εγώ, ας πούμε, θέλω να ακούσω Twist, θα πατήσω J και ό,τι γίνει, 17, για πάτα το εσύ. Και θέλω να ακούσω μια επιτυχία εκείνης της εποχής, μήπως χορέψουμε και λίγο. Αυτό είναι το Πανελλήνιο, λοιπόν. Ένας μοναδικός χώρος. Έρχεσαι εδώ, βάζεις και βενζίνη, αφήνεις το αυτοκίνητό σου, πίνεις και ένα καφεδάκι ελληνικό στη Χόβολη. Έρχονται και νέοι άνθρωποι εκεί, αλλά... Κωνσταντίνε και Γιώργο. Έρχονται και νέοι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε όλες τις ηλικίες εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας περιμένουμε και εσάς, λοιπόν, να έρθετε. Έτοιμος για χορό, Γιώργο. Ναι, έτοιμος κι εγώ. Let's twist again, λοιπόν, κατευθείαν το 1960 στο 2000. Λύσε μου μια απορία. Πάμε να δοκιμάσεις λίγο το γλυκό κεράσι που έχει ετοιμάσει η Νάντια καταρχήν. Okay. Κωνσταντίνε, μπορείς να μου λύσεις μια απορία από πού πήρε το όνομά της αυτή η γειτονιά, το Μεταξουργείο, που είναι μια από τις πιο παλιές γειτονιές και έχει ζήσει έγκλη στην Αθήνα.
Θα μας πει ο ειδικός. Ξέρω, αλλά θα το πει ο ειδικός. Το ξέρω ότι ξέρεις. Το εργοστάσιο μεταξύ το 1800 έως το 1875 λειτουργήσε στην περιοχή. Ναι. Ήταν μια υπέροχη γειτονιά της Αθήνας. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να φέρουμε πάλι την παλιά έγκλη, να αναβιώσουμε την παλιά έγκλη και είμαστε πιστοί στην παράδοση του 1960 της παλιάς Αθήνας. Το μεταξουργείο έτσι κι αλλιώς είναι μια εμπειρία στον χρόνο, γιατί βλέπεις παλιά σπίτια, είναι παλιές γειτονιές. Έχεις την αίσθηση όντως ότι είσαι σε εκείνη την Αθήνα. Έχει άρα κάποια υπήρχε αυτό το παλιό εργοστάσιο αυτό. Του μεταξιού δηλαδή. Εκεί και από εκεί πήρε το όνομα το μεταξουργείο. Και αυτό συνέβη εκεί, Κωνσταντίνε μου, γιατί υπήρχαν, λέει, πολλές μουριές. Έτσι μου λέει ο αρχισδάκτης από το πρωί στο γραφείο. Πολλές μουριές. Σα λέει πάρα πολύ σωστά. Ο Γιάννης ο Καφάτος. Ναι. Προδίδει την ηλικία του, βέβαια, το καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει όμως. Όντως εδώ τα σπίτια και οι αυλές οδηγούσαν σε περιβόλια και το μεταξουργείο είχε πάρα πολλές μουριές που φαντάζομαι ότι ήταν και μια μορφή για το επάγγελμα εκείνης της εποχής. Ναι, βέβαια. Χρησιμοποιούσαν τις μουριές, τα μούρα και έφτιαχναν διάφορα πράγματα. Ήταν μια πολύ ωραία περιοχή. Και ακόμα και σήμερα το βλέπουμε, αξίζει μια επίσκεψη, Μάριον και φίλες και φίλοι. Οπωσδήποτε να έρθετε να γευτείτε γλυκό κεράσι από τα χεράκια της Νάντιας μας και ωραίο ελληνικό καφέ στη Χόβολη. Σας ευχαριστούμε. Έλα να βάλουμε και μια γουλίτσα. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι έγινε, χορεύουμε. Πιάσαμε το ρυθμό. Χραπ. Τον αρβάξα. Χραπ. Τώρα περιμένω την αφιέρωση του Γιώργου. Θέλω να δω που θα δώσει χαιρετίσματα. Θα είναι πολύ εγωιστική η αφιέρωσή μου σήμερα. Για θα δώσω χαιρετίσματα στις ανιψιές μου, στη Ματίνα και στη Χριστίνα. Ο θείος σας αγαπάει. Και από εμάς λοιπόν τα χαιρετήματα. Στα Γιάννενα, φαντάζομαι. Στα Γιάννενα και στο Κουτσελιό, γιατί μιλήσαμε, είδαμε για την τηλεόραση. Να σας πω ότι εμείς στο σπίτι μας η μητέρα μου βάζει σε μεν παντού. Σε μεδάκια. Παντού. Από το καλοριφέρ. Μέχρι την τηλεόραση. Πώς τη λένε τη Μανούλα. Η Αλεξάνδρα. Κυρία Αλεξάνδρα, τα φιλιά μας. Λοιπόν, και παντού, τα σεμεδάκια παντού. Παντού. Η πρίκα είναι παντού, σε όλο το σπίτι, απλωμένη. Λοιπόν, η Τζόρτζια θα μας πάει πολύ μακριά, στα νέα της Μαντόνα. Ναι, σηκώστε λίγο το σεμεδάκι, γιατί έρχεται η Μαντόνα. Έρχεται η Μαντόνα τώρα. Να τη δείτε με ένα statement το οποίο έριξε τον πλανήτη, παιδιά. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο έλεγε «Αν αστοχήσω». Αυτά τα μαλλιά έχει τώρα. Αυτά τα μαλλιά έχει και αυτά τα φρύδια ασορτή τα ξεφάμε, με το εσόρφο. Ασορτή. Ναι. Και λέει, if I miss, I'm gay. Αν αστοχήσω, είμαι ομοφιλόφιλη. Αστοχή δεν βάζει ποτέ το εσωρουχάκι της στο καλάθι, γυρνάει στην κάμερα και κάνει ένα και τη με νοιάζει. Αυτό έχει γίνει trend, να σου πω, στο TikTok. Δηλαδή κάποιοι είναι ακριβώς πάνω από τον κάδο και λένε άμα αστοχήσω είμαι ομοφιλόφιλος και το αστοχούν επίτηδες, ξέρω εγώ, και το κάνουν χιουμοριστικά. Το θέμα είναι τώρα η Μαντόνα ήθελε με κάποιον τρόπο αυτόν συγκεκριμένα να κάνει κάποιο outing, να μας πει κάτι. Αφού σου λέει είναι trend. Αφού είναι trend. Ναι, αλλά το κάνει η Μαντόνα, ρε παιδί μου, μπαίνει σε κάποιες αναρωτήσεις. Η Μαντόνα είναι παραπάνω. Σου μπαίνουν αμφιβολίες, ξέροντας ότι. Γιατί είχαμε αμφιβολίες ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Πανσεξουαλισμό. Ναι, πανσεξουαλ νομίζω. Ναι, εντάξει. Επειδή έχουμε δει και κάποια φιλιά έτσι πολύ διάσημα, με κορίτσια κτλ. Σου μπήκε μία σκέψη. Άμα θες, τώρα κατέβα στο σεμενάκι να μην τη βλέπεις. Λοιπόν, και τώρα σας πάω στο Tom Cruise, παιδιά, ο οποίος μάλλον θα είναι ο πρώτος ηθοποιός που θα κάνει ταινία στο διάστημα. Έχει μιλήσει, λέει, με τον σκηνοθέτη του, έχουν πάει στα Universal Studios, έχουν κάνει δική τους πρόταση, έτσι ώστε να μεταφερθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να κάνει γυρίσμα εκεί. Να κάνει το γυρίσμα εκεί και όχι σε πλατό. Ναι, θα είναι η στιγμή, λέει, που θα γίνεται χαμός στη γη, θα γίνει όλη η σκηνή, όλη η ταινία κάτω στη γη και θα ανέβουν στο διάστημα για να σώσουν τη γη. Αν όλα πάνε καλά και τους δώσουν το OK, τότε θα δούμε τον Tom Cruise στο διάστημα. Ικανός είναι αυτός. Δεν έχει κασκαντέρ, δηλαδή. Όχι, αυτός λέει κάνει όλες τις επικίνδυνες. Και στην επικίνδυνη αποστολή. Ναι, ναι, σε όλα. Κάνει με το αεροπλάνο και διάφορα κασκαντέρικα. Σε όλα, ναι. Και τώρα σας πάω στο Kanye West και στην Kim Kardashian, οι οποίοι εμφανίστηκαν κάπως, τέλος πάντων, μαζί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πήγαν να δούνε το παιδί τους σε έναν αγώνα μπάσκετ που είχε. Ο Kanye West συνεχίζει το βιολί του, δεν πτωείται μετά από το White Lives Matter μπλουζάκι που φόρεσε στην εβδομάδα μόδας. Ξαναεμφανίζεται με αυτό το μπλουζάκι. Η Kim κάθεται παραδίπλα και τον έχει σνομπάρει, δεν του δίνει καθόλου σημασία, δηλώνοντας ότι τα κάνει όλα αυτά για να τραβήξει τα βλέμματα και την προσοχή. Με την οικογένειά του ουσιαστικά να τον δικαιολογεί κάπως, λέγοντας πως ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει αποδιπολική διαταραχή. Και είναι άλλη μία τρέλα ουσιαστικά που προκύπτει από την ψυχική του ασθένεια.
Μόνο. Θέλει να τραβάει τα βλέμματα, το έχουμε καταλάβει καιρό τώρα αυτό. Εντάξει, είναι για το παιδί όμως εκεί. Ακριβώς. Ναι, βέβαια δεν φαίνεται να έχουν και καλές σχέσεις εφόσον δεν μιλάνε μεταξύ τους. Οπότε, μάλλον δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε στην Edith Piaf. Έχουμε επέτειο σήμερα από το θάνατό της. Από το θάνατό της, ναι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και είπαμε, γνωρίζουμε την ιστορία τη λίγο πολύ όλοι, την έχουμε δει και στον κινηματογράφο, οπότε επικεντρωθήκαμε. Και όσοι δεν γνωρίζουμε, ας το παρακολουθήσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πάρα για τη ζωή αυτή τη θρυλική τραγουδίστρια. Και επικεντρωθήκαμε κυρίως στη σχέση της με την Ελλάδα. Στο πώς έχει, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, στον Μίκη Θεοδωράκη. Είχε έρωτα με τον Δημήτρη Χόρν. Βέβαια, τον ερωτεύτηκε στην εμφάνισή της που είχε έρθει εδώ στο θέατρο Κοτοπούλη που είχε κάνει. Ναι. Και τον ερωτεύτηκε και του έστειλε μάλιστα και επιστολές ερωτικές στον Δημήτρη Χόρν. Ήτανε έρωτας με ανταπόκριση? Όχι, δεν ήταν. Δεν είχε καμία ανταπόκριση. Δεν είχε μάλιστα και απάντηση. Δεν της απάντησε ποτέ. Άρα ήταν μονόπλευρο μάλλον. Ήτανε μονόπλευρο. Όμως, ο τρίτος και ο τελευταίος έρωτας της ζωής της ήταν Έλληνας. Είχαν παντρευτεί το 1961. Αυτό, βρε Γιώργο μου, το είδαμε σε αυτή την ταινία. Γιατί προσπαθώ να το ανακαλέσω στη μνήμη μου. Κάτι την θυμάμαι. Την ταινία με την Μαριάν Κοτιγιάν, ναι. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ μικρή αναφορά και δεν είχαν στηριχθεί τόσο πολύ. Αυτός είναι τελευταία. Εδώ, ναι. Αυτός που βλέπουμε, μοιάζει με τον Ουρέγεφ αυτός. Πολύ όμορφος. Ήταν 26 αυτός όταν παντρεύτηκαν και αυτή ήταν στα 46 της. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Λίγο πριν φύγει. Πόσο, 47 χρόνια. Άλλο ένα χρόνο έζησε. Πολύ... Και εδώ είναι από το γάμο τα πλάνα. Πολύ πονεμένη γυναίκα. Πολύ... Με πολλές τραυματικές εμπειρίες. Θα έλεγα ένα πλάσμα κατεστραμμένο. Κατεστραμμένο, ναι. Με την έννοια ότι άφηνε τα πάθη της να την κυριεύσουν. Τους έρωτες να την καταστρέψουν, βουτούσε σε όλο αυτό μέσα, ναι. Με αυτό το θείο χάρισμα που είχε για φωνή, γιατί μιλάμε για μια εξαιρετική φωνή. Μοναδική. Μοναδική. Πρέπει να πω βέβαια ότι, και να το πω τώρα εδώ μετά από χρόνια, όταν είχα δει την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο ρόλο, στο Ρεξ, ήταν εξαιρετική η Ελεονόρα Ζουγανέλη, έτσι ως Edith Piaf. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε αυτό το ωραίο. Θες κάτι, Τζόρτζια? Όχι, σκέφτομαι πόσο εντυπωσιακό είναι που πολλές φορές όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τόσο τραυματικές ψυχές καταφέρουν να ξεχωρίσουν μέσα από την τέχνη. Αυτό ήθελα μόνο σαν παρατήρηση. Είναι γεννημένοι, νομίζω. Είναι το αστέρι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Το 18 Σεπτεμβρίου 1946 το Σπουργιτάκι θα επισκεφτεί πρώτη φορά την Αθήνα για μια εμφάνιση στο θέατρο Κοτοπούλη. Ανάμεσα στο κοινό και ο 25χρονος τότε Δημήτρης Χόρν, τον οποίο η Edith θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί και ραβδόλα. «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη. Μου πληγώσεις την καρδιά». Γράφει σε μια τετρασέλιδη ερωτική επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1946 η Piaf προς τον Χόρν. «Ξέρω πως είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα», συνεχίζει στην ίδια επιστολή. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, ο έρωτας αυτός ήταν χωρίς ανταπόκριση. Η σχέση της με την Ελλάδα θα συνεχιστεί, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και στα προσωπικά της. Το 1962 θα ερμηνεύσει το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη πόλη» για το soundtrack της ταινίας «Οι εραστές του Τερουέλ». Η
Ένα χρόνο νωρίτερα, το καλοκαίρι του 61, γνωρίζει τον άντρα που έμελε να είναι ο τελευταίος της έρωτας, τον Έλληνα Θεοφάνη Λαμπουκά, κομωτή και τραγουδιστή. Θα παντρευτούν τον Οκτώβριο του 1962. Εκείνη ήταν 46 και εκείνος 26. Ήταν ο τρίτος και ο τελευταίος άντρας της. Χιλιάδες Παριζιάνοι μαζεύτηκαν έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία που έγινε ο γάμος και καλύφθηκε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από όλα τα μέσα της Γαλλίας ως το γεγονός της χρονιάς. Η Πιάφος πιο έμπειρη ανέλαβε να προωθήσει την καριέρα του, επινοώντας το ψευδώνυμο με το οποίο έγινε γνωστό στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Το Τεό Σαραπό, μια παράφραση της λέξης Σαγαπώ. Ο γάμος τους κράτησε μόλις ένα χρόνο, αφού η Εντίθ Πιάφ έφυγε στις 10 Οκτωβρίου του 1963. Ο Θεοφάνης Λαμπουκάς πέθανε το 1970 μετά από ένα τραχαίο ατύχημα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Τάφηκε δίπλα της και η επιγραφή πάνω στον κοινό του στάφο γράφει «Η αγάπη τα κατακτά όλα». Θέλουν να φύγουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτές είναι οι εντολές. Λοιπόν, οπότε να πούμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να πάει η Δευτέρα και έφυγε. Τρίτη, αύριο εδώ θα είμαστε. Δύο το μεσημέρι. Εσύ μάθε πώς τον λέμε. Τον Όζι Όσμπουρν. Κοίτα, όχι ότι θα σου χρειαστεί και πάρα πολύ, βρε Τζόνι μου, δεν πειράζει. Έλα τώρα, σιγά κιόλας και τι έγινε. Φτιάξανε τα κέφια. Εννοείται. Έχω ένα θέμα σήμερα με το Φίβο. Έχει έρθει, είναι κάτι φύς. Και δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Αύριο πάλι εδώ, Τρίτη, 2 η ώρα το μεσημέρι, ραντεβού. Ακολουθεί η Ναταράντου. Εμείς μετά έρωτας φυγάς και βεβαίως μένετε εδώ, δελτία ενημέρωση, ακριβώς open. Γεια σας. Τι θες παιδί μου να πεις, πες. Δεν θέλω να φύγω. Δεν θέλω. Δεν μα φεύγουμε, δεν γίνεται. Να ανεβώ τραπέζι να κάνω σεφ, θες να κάνω. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, φιλιά. Αύριο, αύριο. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs.